Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια που είχες ξυπνήσει, αχ, στις 7. Περασμένα μεγαλεία, θα τα θυμόμαστε. Τι ωραία που περάσαμε τη χθεσινή ημέρα. Και άλλα τέτοια όμορφα. Καλά δεν είναι τώρα η δυσκολία του πρωινού της επαναφοράς στα γνώριμα παιδιά. Πέντε το πρωί και τα τι αυτά. Είναι το ότι ξενυχτήσαμε, μας ξενυχτήσαν, μας δαχτυρντήσαν. Τους δαχτυρντήσαμε, τους γλεντήσαμε. Εκεί όπου αισθάνεσαι βασιλιάς, δικτάκτορας, πως λέει και το τραγούδι. Τζινάκι όταν πιείς. Αλλά όταν πρέπει να επανέλθεις, αχ βαχ, κανονικότατα δεν πειράζει. Τα παντρέψαμε τα παιδάκια μας. Η ώρα καλή, όχι, τι ώρα καλή, αφού ήρθε. Είναι σε αυτές τις περίπτωσες, δεν ξέρω και τις ευχές. Κανονικότατα την Κατερίνα και τον Αποστόλη μας. Με βάλαν και με ένα μουσικάντι. Είπαμε και 2, 3, 5, 15 πενιές. Να τα σήμερα πάλι τα αγβαχ. Έτσι επανερχόμαστε. Επανερχόμαστε στην κανονικότητά μας, στην καθημερινότητά μας, στο λόγο επειδή που αγαπήσαμε. 6 με 8 το πρωί ιεραρχούμε, κυρίες και κύριοι, την ενημέρωση, ιεραρχούμε τις προτεραιότητες εδώ στο Λίπερο 107,4 καθημερινά, Δευτέρα με Πέμπτη και τα λοιπά. Δεν θα αλλάξει τίποτης. Δύο πράγματα θα είναι περιόριστα, το σύμπαν και ούτε εμείς να ξυπνάμε από τις 5 η ώρα. Τώρα που το μάθαμε, ουχου. Ζητάω συγγνώμη, συγγνώμη, δεν ευθύνομαι εγώ βέβαια, από τις ψυχούλες που χθες μας στερηθήκανε. Λέμε τώρα και κανένα τέτοιο. Από τους ανθρώπους με τους οποίους κάνουμε την παρεούλα μας. Λέμε τα βασανάκια μας πρωί πρωί. Λόγω επειδή ειδικών καταστάσεων, χθες ενδεχομένως κάποιοι να μην μπορέσαν να μας ακούσουν αυτήν την ώρα την γνώριμη. Τώρα όμως, βουρ κανονικότατα. Την αναμονή και της συντροφιάς μου, αν έρθει, αν δεν έρθει, συνηθισμένη σε όλα αυτά. Τι σου είναι η ζωή, μία αναμονή. Μέχρι να φύγεις για τον άλλο, όχι εντάξει μην. Αμέσως όλα, πιάνουν τα υπαρξιακά. Αλλά κάθε πρωί υπαρξιακά βιώνουμε μπαίνοντας μέσα στο λεωφορείο για να έρθουμε αυτό. Προσπαθώντας να κρατήσουμε με πινέζες οδοντογλυφίδες τα ματάκια μας, μην κατεβούμε σε καμιά άλλη στάση, μην χάσουμε τον προορισμό. Πει ο άλλος, σημασία έχει το ταξίδι, αλλά σημασία έχει το προορισμός και να έρθεις την ώρα σου κανονικότατα απέναντι στους ανθρώπους που σε περιμένουν. Πόσο γλυκό και πόσο όμορφο είναι όμως να ξέρεις ότι υπάρχει έστω κι ένας ή μία που σε περιμένει. Πώς εδονώνει και πώς εδονεί κανονικότατα. Ακούγοντας το λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στον Λίπερο 107,4. Θα επιστρέψουμε στην διαδικασία μας. Από νωρίς με τα τηλεφωνάκια μας, με τα μηνυματάκια μας, με τα τραγουδάκια μας, με τις παρεμβάσεις μας, με τα όλα μας. Στο 2310-287-38. Ο γνωρισμός μας, αχ, να τα και τα σαρδά. Ο γνώριμός μας, τρόπος, δύσκολη λέξη τώρα αυτό το γνώριμός μας. Νομίζετε, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας 1,24 του ευρώ, το λόγο επειδή στα ίντερνετ και εκεί που ανταμονόμαστε σύντομα θα έχουμε έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό από τη σελίδουλα μας. Θα δώσουμε και εμείς μετά από δικές μας παρενέσεις, από παρακάλια δηλαδή, θα με δόκουνε ένα αλμπουμάκι πανίνι με όλα τα χαρτάκια μέσα για το Μουντιάλ του 2018. Θα το αναρτήσουμε σελίδουλα το τι και πώς, για να μπορέσει κι άλλος ο κόσμος, ο μη πρωινός. Αυτούς αν και θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε κανονικότατα, αλλά άντε, είμαστε μεγάλες ψυχούλες και είπαμε να γιορτάσουμε κι εμείς με τον τρόπο μας την μεγαλύτερη γιορτή που έρχεται μπροστά μας αυτόν τον μήνα, που τον περιμένουμε πώς και πώς. Δεν ξέρω για το φετινό, το μου τι άλλο, έχω έτσι μια προσδοκία, μια αναμονή και μια πολύ
θετική αύρα, μια θετική ενέργεια αν θέλεις πες το, να κυκλώνει το κεφάλι μου ότι θα, και θα παρακολουθήσουμε ωραία πραγματάκια. Θα ξοδέψουμε άσκοπα το χρόνο μας, έτσι, δημιουργικότατα, να το ευχαριστηθούμε δηλαδή. Και θεματολογίες δηλαδή για την εκπομπή, να ξεφύγουμε τώρα από τα τετριμένα και τα καθιερωμένα και εκείνο μας κάνα, μας ράνανε. Να αλλάξουμε λίγο, να βάλουμε το ευρωπαϊκό μας ή καλύτερα το παγκόσμιό μας κοστούμι. Πεμπτούλα σήμερα, σιγά σιγά τη φάγαμε και αυτή την εβδομάδα με εκείνα και με τα άλλα. Και ούτε το καταλάβαμε. Αγίου Ερμίου Μάρτυρος, Αγίου Μαγού. Μαγός είσαι. Και εορτάζουνε. Τώρα αυτός είναι ο Ερμίας, λογικά. Ο Ερμίας, η Ερμία, ο Μάγος και η Μάγια. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Ερμία τώρα λέει, πιθανή ετυμολογία τι σημαίνει. Αρχαίο ελληνικό όνομα αγνώστης ή αβέβαιης ετυμολογίας. Τι θα ήταν. Ίσως πρόκειται λέει από τη λέξη έρμα που σημαίνει σωρός από πέτρες, ή από το ρήμα ήρω που σημαίνει συνδέω. Το σωρός από πέτρες μου αρέσει περισσότερο και θα το κρατήσω. Θα είναι σωρός από πέτρες. Όχι σωρός, αλλά και ο Γεωργίου. Σωρός. Είναι πολλά στους εορτάζοντες που ακούσαν το ονοματάκι τους και το μάθανε ότι ενδεχομένως σήμερα είναι η ημέρα τους, γιατί με τέτοια ονόματα πολλές φορές μπορεί και να μην το ξέρεις. Υπάρχουν περιπτώσεις ονομάτων που ούτε οι γονείς που τα δώσανε στα παιδάκια ξέρανε αν όντως υπάρχει κάποια πιθανή γιορτή, να μην τον κρύβανε μάλλον καλύτερα για να μην τους παίρνουν δώρο. Οπότε γιορτάζω μανούλα, να γιορτάζεις παιδί μου. Έτσι ήταν τα παλιά τα χρόνια, με τα αρχαιοελληνικά ονόματα δεν είχαν κανέναν άγιο να τους αντιπροσωπεύει, οπότε οι γονείς γλιτώνανε, τα βάζανε εκεί τα παιδάκια μόνο τα Χριστούγεννα να τους παίρνουν, άντε και κανένα γενέθλιο. Τώρα όμως που έχουμε εξαπλωθεί κανονικότατα, δεν υπάρχει αρχαιοελληνικό όνομα που να μην έχει και έναν δικό του άγιο. Δύσκολη καιρή για τους γονείς. Χθες μου λέγανε για μία περίπτωση, ρωτούσα μία μελλοντική μανούλα πώς θα το βγάλει στο κοριτσάκι σου, λέει η Εύα. Γιατί θέλαμε κάτι σύντομο και ευηχό και εύκολο όταν το παιδί λέει θα φύγει στο εξωτερικό. Από τώρα οι νέοι γονείς προετοιμάζουν τα παιδιά τους για να τα να διοικητεύσουν στις υπόλοιπες χώρες αυτής της Υπήρου. Είδατε τώρα παρακαταθήκη. Αν τη λένε, ας πούμε, σου λέει κανένα αφροξυλάνδη που να πάει στο εξωτερικό, θα δεινοπαθήσει. Βγάλει το Εύα και να είναι έτοιμη κανονικότατα να πάρει το δρόμο της μετανάστης. Γεννάμε μετανάστες δηλαδή. Εν ολίγης εδώ Έλληνες. Καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς το να, καλώς το να. Νίκος Βασιλικός Πάουξης. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, εσύ? Καλά και καλά και εγώ, λίγο έτσι. Αχβάχ, αλλά εντάξει. Θα τον παλέψουμε. Χθες δεν είχατε τελικά καθόλου? Κάποια στιγμή άκουσα επανάληψη. Ναι. Τι δεν ώρα. Δεν είχατε καθόλου? Όχι, πώς δεν είχαμε. 6-8 δεν είχαμε, γιατί έκανα εκπομπή 8-11 εγώ. Α, εγώ άκουσα γύρω στις 7 επανάληψη. Να, εδώ. Και μετά δεν άκουσα. Ουσιαστικά η απεργία έπληξε το κοινό του λόγο επειδή. Γιατί είμαστε οι μόνοι που δεν βγήκαμε στην ώρα μας. Καταλαβες. Μετά 10 πέσει ο Μαριός. Μετά έγινε 11-2, 11-1, δεν θυμάμαι. Κάτω από Βικτόρια και Παπαδόπουλας. Εκπομπάρα έχασες και εγώ μαζί για μια ωρίτσα. Ω, μετά είχα δουλειά, δεν μπορούσα. Έτσι, έτσι. Μόνο λόγο επειδή. Λοιπόν, στο λόγο επειδή δεν έχει κανείς δουλειά. Ναι. Νομίζω ότι την Παρασκευή αρχίζουν οι μικροί τελικοί με το πιο ανούσιο παιχνίδι. Καλά, άστο, ούτε καν. Αρνούμε να κάτσω να δω μέχρι και το αποτέλεσμα. Αρνούμε. Αν και θυμάσαι μια χρονιά που έδινε θέσεις αποκλιματικά της Ευρωλίγκας και ήταν ΠΑΟΚ Άρης και γινόταν χαμός. Και την είχε πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι, πριν 6-7 χρόνια περίπου. Ναι. Περασμένα μεγάλη. Αλλά τι είχε κάνει τότε? Είχε προκριματικά, δηλαδή έπρεπε είχε να παίξει. Είχε αποκλειστεί την Γαλατασαράι. Μάλιστα, μάλιστα. Έπρεπε να παίξει 2-3 αγώνες, ας πούμε, για να μπει στους ομίλους. Κάπως όπως. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τελικό. Όπως είναι τώρα στο Champions League. Διαφωνώ με τα προγνωστικά που λένε 100-0 Παναθηναϊκός. Ναι. Βάλε 101. Πιστεύω ότι θα γίνει ντέρμπι. Δύσκολα. Δεν είναι καλός ο Ολυμπιακός. Τι λες, τρένο, Παναθηναϊκός? Όχι τρένο, εντάξει, αλλά. Δεν νομίζω να έχει τύχει ο Ολυμπιακός. Εδώ ο Παναθηναϊκός του έχει βρει το κουμπίδι γενικότερα, το Ολυμπιακό, μα και με καλύτερο Ολυμπιακό έχει καταφέρει να
να πάρει πρωτάθλημα και να σπάσει έδρες και εκεί. Θα δούμε, δεν νομίζω τόσο, δεν ξέρω, θα δούμε. Την Κυριακή είναι το πρώτο παιχνίδι, Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή, Πέμπτη είναι τα μάτια. Αύριο ξεκινάνε και τα play-off, το όχι τα play-off, η τελική του NBA, αύριο τα ξημέρωματα, δεν κάνω λάθος. Νομίζω, ναι. Ναι, 4 ώρα το πρωί. Καλά, έλεος, φτάνει αυτός ο Λεμπρόν. Πλέον οι συμπαίχτες είναι κουτσί. Έτσι, έτσι. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν τους πίστευε φέτος στους Καβαλιέρους, ούτε εγώ που είμαι και μεγάλος. Κανένα, κανένα. Αλλά είδες τι κάνανε. Και ήταν και τέταρτη. Η Βοστόνη έπρεπε να. Δεν μπόρεσε. Έπρεπε να νικήσει. Και έδρες πάσανε και τα πάντα κάνανε. Ποτέ μην υποτιμάς τον Βασιλιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακριβώς. Έτσι έγινε, Νικό μου. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι, μια μπασκετική κουβέντα να ξεκινήσει η μέρα. Ωραία, χαλαρά. Το κατέχουμε και το τόπι, το συγκεκριμένο, το Σπυριάρικο το τόπι. Δεν υπάρχει άθλημα που να μην το γνωρίζει. Έχουμε σκαπαταλήσει τόσες πολλές εργατόρες παρακολουθώντας τα πάντα, που πλέον δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Ιδίως στις μικρές ηλικίες, αναπολόγηκε τα χρόνια που ήμουν ένα μικρό παιδάκι. Που τώρα το καλοκαιράκι, ιδίως που είχε κάτι στίβους, κάτι παγκόσμια τσέρλινγκ, όχι αυτό είναι χειμωνιάτικο, οτιδήποτε, πινκ πονγκ, τα βλέπαμε όλα, ό,τι έδειχνε οι τότες η ΕΡΤΕΝΑ. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλώς τον. Τι γίνεται. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Ουσολό. Ναι, καλά είσαι, δεν σε ακούω. Ουσολό είσαι σήμερα. Σόλωμα, θα δείξει, ναι, ξέρω εγώ τώρα. Καλά. Παλμέν. Μα πάρει ο φίλος ο Ηρακλής από το Βερόντο. Θέλω να ακούσω το Total Eclipse του Κλάους Δόμης. Είναι ψήφωνος. Μάλιστα. Και άμα ρωτά πολύ από το Total Press. Ναι, ναι, και με το κάνουμε τέτοιο. Μίξη, δεν ξέρω αν ακούει. Αν ακούει Ηρακλής από το Τορόντο, έχει μια παραγγελία. Πάμε σε πολύ δύσκολα όμως τώρα μουσικά μονοπάτια. Θα το παίξει, θα το κάνει. Θα το κάνει, πιστεύεις στις μουσικές δυνατότητες του, κλείσε και να τα πούμε μετά. Μάλιστα, έγινε. Κλείσε. Λέω τα πούμε μετά. Κλείσε. Μια και εμεί παίρνουμε. Okay, μπορείτε να ζητάτε. Παραγγελίες δεν ζητάνε μόνο με τον Πατμανίδη όταν παίζει ορχιστρικά, όταν παίζει με την μπάντα του. Ζητάνε εδώ και από τους ακροατές ούτως ή άλλως. Μεγαλώνει η μουσική οικογένεια του λόγου επειδή. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα στο λόγο επειδή. Καλώς το να. Θα έχει αιώνια επιρροή. Δυνατό. Αρχηγέ μου. Τι κάνουμε. Αρχηγέ μου. Καλημέρα, αδερφέ μου. Είμαι 58 χρονών και πρώτη φορά δηλαδή συναντάω να γίνονται έργα σωστά. Ενώ δηλαδή οδικά έργα. Πού? Αν έχεις παρατηρήσει, αν έχεις περπατήσει τη μοναστηρίου. Ναι. Από την αερογέφυρα που είναι του Δενδροποτάμου μέχρι και στη γωνία του Στρέν Γιαννίρη γίνονται οδοστρώσεις, οδόστρωμα δηλαδή, το ξύνουμε και το στρώνουν και γίνεται ένας καταπληκτικός δρόμος. Είμαι 58 χρονών, τώρα το βλέπω. Τώρα το βλέπεις. Ναι, εκεί μας καταντήσανε, να μας κάνουν έργα δηλαδή. Ναι, 58 χρονών δηλαδή πρέπει να φτάσω για να δω και το δρόμο ίσιο, ρε. Έχω τρελαθεί, τέλος πάντων. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Να διορθώνονται τα πράγματα. Ναι, μετά από 50 χρόνια δηλαδή να διορθώνονται τα πράγματα. Δεν μπορούμε. Ναι. Δεν μπορούμε. Έχουμε καταντήσει τέτοιοι. Πρέπει να περιμένουμε τόσα χρόνια για να δούμε κάτι σωστό. Μάλιστα. Χαιρετώ το κοινό. Είσαι η καλύτερη εκπομπή. Κοκκινίζω. Τσάου. Τέλος, χαιρετώ. Γεια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Πατζίνο. Καλώς το να. Τι γίνεται. Είμαστε πολύ καλά. Επιτέλους, επιστρέφουμε στα δικά μας. Εμείς οι ψηλιασμένοι ακροατές του Παδής ακούσαμε χθες. Α, μάλιστα. Αλλά επειδή χθες, αυτό που δεν ξέρω να ακούγες που έλεγα, ότι στο τριωρό βγάλαμε λιγότερα τηλέφωνα από όσα βγάζουμε 6-6,5 που γίνεται καταιγισμός. Α, μπράβο. Γιατί μετά ξεκινάνε δουλειές για πολλούς, κατάλαβες. Ναι, είναι και αυτό. Μπράβο. Ενώ πριν στα κρεβάτια, στο καφέ, στο μπαλκόνι. Ναι, εντάξει. Για δουλειά. Κατάλαβες. Καλύτερα. Οπότε άσε 6-8 η ώρα που μάθαμε και η ώρα που αγαπήσαμε. Ας ξυπνάς στις 5, τι να κάνουμε. ένα κοινό το έχει. Χτες στο γάμο της Κατερίνας εκεί τελειώσαμε, ας πούμε, και τα λοιπά. Έρχεται μια κοπέλα, ας πούμε. Ναι. Έρχεται. Καλά, εντάξει, αστυνομία ήρθε. Νοείται τι θα γινόταν. Δεν θα ερχόταν. Και έρχεται μια κοπέλα, αυτό, ναι, μπράβο παιδιά, λέει, σας είδα πρώτη φορά και τα λοιπά, αλλά πρέπει να φύγω, λέει, ξυπνάω πάρα πολύ πρωί. Τι ώρα ξυπνάς, τη λέω, 6.30. Άσε μας, ρε γατάκι. 6.30 ώρα, τη λέω, ξυπνάς το μεσημέρι.
Και έρχεσαι να με μιλήσεις. Εγώ χτυπνώ να πες και το σουβλατζί την κακομονιστά είναι. Τι ξύμιζε τι, είμαστε να πάμε να φάμε σουβλάκια. Έτοιμοι. Τι λέει, πώς είμαστε? Καλά, μια χαρά. Ο Ηρακλής στο Ρόντο, ναι. Θέλω να τον ακούσω να τραγουδάει, λέει, ναι. Αλλά πρέπει να είναι πολύ καψούρης, ναι. Πολύ καψούρης, ναι. Έτσι, Whitney Houston. Α, το πάμε σήμερα στο ξένο, δηλαδή, ρεπερτόριο. Μόνο αυτό ρε φίλε. Το... Για την απόλυτη καυτούρα. Έτσι, το I Will Always Love You, αυτό από το τέτοιο. Α, μάλιστα, μεγάλη κομματάρα. Τεράστια Whitney Houston, την αγαπάμε. Εννοείται. Εντάξει, τα ακούει, είναι ενεργός αυτή τη στιγμή, το διαπίστωσα, έκανα το ρεπορτάζ. Τα ακούει, γι' αυτό δίνουμε και παραγγελίες. Έτσι. Εγώ δεν θα ξεχάσω την πρώτη στιγμή που τον άκουσα, που συγκλονίστηκα και την πήρα τηλέφωνο το επόμενο δευτερόλεπτο. Ναι. Τι να, θα το στείλουμε Eurovision του χρόνου. Ηρακλειδέας από το Ρόντο στη Eurovision. Λοιπόν, άφησε με το κύριο παλαιό, ήταν ακόμα ένα εκατομμύριο ευρώ ή πάω πάλι. Καλά, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Μην πανηγυρίζετε όλοι. Δεν πρέπει να καλύψει τις τιμές που έχει δημιουργήσει. Αυτό ακριβώς. Ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν φέρνει έσοδα. Και όσο βάζει, πώς να φέρει, πώς θα βοηθήσει τη γνώμη να παίξαμε. Καλά, εντάξει. Ναι, οκ, δεν είναι και μόνο αυτή η χασούρα, είναι και άλλα. Είναι ότι γίνονται πολλές. Πολλές κινήσεις γίνονται, πολλές μεταγραφές, πολλά έχουν δαπανηθεί χρήματα. Δεν παίξαμε Ευρώπη φέτος. Ναι, αυτό είναι το σπουδαίο. Είναι άλλα 4-5 εκατομμύρια σίγουρα τσέψου. Εντάξει, ήταν όλο ένα πλήγμα, ας πούμε. Αλλά όταν έχεις ένα πρόεδρο εγγύηση, γιατί αυτά ξέρεις, παλιότερα γραφόντουσαν στο χιόνι, και λες κάπως θα βρω να τα ρυθμίσω όταν θα έρθει η ώρα. Ναι. Και πάντοτε κάτι έβρισες, κάτι ρύθμισες, κάτι διαγραφόταν και οδηγίονται. Όπως κάνει περισσότερο στο μάτι του. Καλά, ναι, εντάξει. Έχει ο Θεός, και τελικά ο Θεός δεν είχε, όπως αποδείχτηκε. Δεν είχε ο Θεός, είχε το Σαμίδη, τον έφυγε στον ΠΑΟ, φίλε. Ναι. Ευτυχώς έφυγε στον ΠΑΟ, γιατί θα τραβούσαμε, δηλαδή, που τράβηξε η ΑΕΚ, ο Άρης. Καλά, αυτό εντάξει. Που ακόμα τραβάει, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί με την ΦΥΦΑ. Δεν έχει ο Χρήστος εδώ να μας έχει μικρώσει. Ότι. Έχει άδεια του αγόρι. Δεν ξέρω, η ΕΠΟ θα έχει λέει επιστολή για να δει αν η ΠΑΕ Άρης. Με την εκαθάριστη ΠΑΕ που δημιουργήθηκε. Ναι, κάπου το είδα και εγώ, αλλά τώρα δεν. Λίγο στερμίκο, κάποια χρέη πρέπει να ξαναγίνει. Ναι. Αυτό. Δεν έχετε χρέη ποδοσφαιριστό να τα πιστολιάζει. Θα ενημερώσει σίγουρα σήμερα ο Χρήστος, ξέρει πολύ καλύτερα το ζήτημα. Το τι και πώς. 100%. Ναι, μάλιστα. Ωραία, έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος μου Φευγάτος, δεν τον ακούω, ρε φίλε. Φευγάτος, έλα μου, θα τον ψάξουμε. Δεν ξέρω, αμπελαλέ, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Εντάξει. Μήπως είχε χάσει κανένα στίχημα, είπανε, δηλαδή η σιωπή των αμνών, ας πούμε. Τι να σου πω, θα τον αναζητήσουμε, και θα τον επαναφέρομαι στην τάξη. Να σε καλά, σε φιλούμε. Καλή σου μέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Αν μας περίμενε, δεν μας περίμενε, πιάσαμε λίγο παραπάνω το κουσκουσάκι. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Την εκπομπή μας είπαμε, αυτή είναι η πολύ δυνατή μας ώρα, το 6-6.30. Κι όμως, κυρίες και κύριοι, όσο και να είναι παράδοξο και για κάποιους παράλογο, είμαστε αρκετοί, είμαστε πολλοί, είμαστε ξυπνητοί, το κυριότερο. Αυτό έχουμε να αντιπαραβάλουμε στους κακοπροαίρετους, στους έξωθεν, σε όσους ενδεχομένως δεν πιστεύουν στα αυτιά τους για αυτά που ακούνε και τι έχουν ακούσει και σήμερα. Καλά, τώρα ξεκινάνε οι εκπομπάρες βέβαια. Είπαμε που χαλαρώσαμε από τα ποδοσφαιρικά, που θα έχουμε τα μεταγραφικά, τις προετοιμασίες. Αυτές είναι οι αγαπημένες περιόδοι του λόγω επειδή. Φυσικά με το Μουντιάλ, με το ένα, με το άλλο, με τα καλοκαιρινά μας τα θεματάκια όπως χθες. Ευκαιρίες εργασίας και άλλα πολλά. Βλέπετε τώρα, είναι ο λόγος για τον οποίο αγαπήθηκε αυτή η εκπομπή. Μην ξεχνάμε. Λίγοι νομίζω θα θυμάστε ή θα είχατε συμπορευτεί μαζί μας από το ξεκίνημα μας. Το 2014 ξεκινήσαμε από γευματάκι σε περίοδο Μουντιάλ. Εκεί λίγο μετά τα πρώτα παιχνίδια. Το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Οπότε το αισθάνομαι έτσι το Μουντιάλ σαν δικό μου. Σαν μια περίοδος κανονικότατα. Σαν ένα κύκλο εκπομπών που κλείνει και θα ανοίξει ένας άλλος με την ολοκλήρωση και του παγκοσμίου κυπέλου της Ρωσίας. Και θα προετοιμαστούμε, θα έχουμε προγνωστικά full προφητεία, εννοείται. Θα βγάλουμε full προφητεία με διασταυρώσεις, με το ένα με το άλλο. Φυσικά θα πέσουμε έξω. Και αυτό και το κάνουμε. Αυτό είναι τα
παλιά τα χρόνια τα ωραία όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και δεν είχαμε ζωή, ενώ τώρα σφίζουμε από ζωή, που καθόμαστε και παίζαμε όλα αυτά τα παιχνίδια στα PlayStation για να δούμε ποιος θα το πάρει, όχι στα χαρτιά, στα εικονικά. Και από εκεί πολλές φορές παίζαμε και στοίχημα, δηλαδή τι ήρθε, βάλ το αυτό και τέτοιο, ποτέ δεν ξέρεις. Έχουν γίνει και αυτά, νομίζω οι μικρότεροι φίλοι μας μπορούν να αντιληφθούν την λογική μας. Πέμπτη λοιπόν, 31 του μήνου, τελευταία ημέρα του Μαγιού, αύριο μπαίνουμε στο καλοκαίρι ημερολογιακά, αλλά όχι πρακτικά, στο καλοκαίρι εισερχόμαστε, 21 Ιουνίου ουσιαστικά, όταν και έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο. Συγχωρέστε με λίγο για τη φωνούλα μου, εντάξει, καταλαβαίνετε, είναι το ξεχνύχτη, η συγκίνηση, το ένα, το άλλο, το τραγούδι, όλα αυτά μέσα παίζουν ρόλο. Και όχι το καπνισματάκι, το οποίο σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά να τα λέμε και αυτά, ανεξαρτήτου τις δραστηριότητες, δεν μπορείς να το υπερασπιστείς, δεν μπορείς να το προβάλλεις σε καμία περίπτωση. Από το 1988 έχει θεσπίσει τη συγκεκριμένη ημέρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να μας υπενθυμίσει τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, που είναι πάρα πολλές. Τις ξέρουμε εμείς οι καπνιστές, αλλά άμα δεν σου έρθει η πετριά στο κεφάλι, καπνίζεις και τρέχεις, δεν το καταλαβαίνεις και δεν κάνεις τίποτα. Γιατί έχουμε πάντα και την λογική του: έλα μωρέ τώρα, βρες εμάς τα τύχη. Το λέω και εγώ, γιατί ακριβώς έτσι λειτουργώ όπως όλοι οι υπόλοιποι και δεν βάζουμε με τίποτα μυαλό. Μόνο κάτι μέρες που ξυπνάμε και είμαστε χαρχούρ, χαρχούρ, που μπορούμε να μιλήσουμε και λες δεν θέλω να καπνίσω με τίποτα. Αλλά βγάζει αυτή το γρέζι στη φωνή και την βελούδινη αίσθηση που δίνει ενίοτε. Κάθε χρόνο, λέει, περισσότερο από 7 εκατομμύρια ανθρώποι πεθαίνουν εξαιτίας του καπνίσματος, ενάντι περίπου 4 εκατομμυρίων σε αρχές του 21ου αιώνα. Τα χειρότερα, νομίζω, με την συγκεκριμένη κακιά συνήθεια είναι οι επιπτώσεις που προκαλούνται στον οικονομικό τομέα όσον αφορά το θέμα της υγείας, δηλαδή η επιβάρυνση που έχουν όλα τα κράτη για νοσηλίες, για το ένα, για το άλλο, που στερούν από τον προϋπολογισμό, στερούν από έργα, στερούν από πολλά πράγματα τους πολίτες, λόγω επειδή εμείς ας πούμε να πούμε παφα πουφα πο, 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 πο. Τώρα αγχώθηκα κι εγώ, πρέπει να κάνω το χρέος μου. Πώς θα μας το έχουν περάσει αυτό βέβαια? Να πας στην Ελλάδα, σταμάτα το. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Υπάρχει μια περίπτωση που είχε πει ένας φίλος, είναι ένα παλικάρι, πόσο έχουν επιχειρήσει να το κόψουν, να το κάνουν, να το ράνουνε. Το έχει κόψει κανένα δύο μήνες. Παιδί μου, λέει, πάει σε ένα μαγαζί, είναι ένας άλλος φίλος εκεί. Του λέει, να πούμε, σου κεράσω ένα τσιγαράκι. Του λέει μέσα, να πούμε, το παλικάρι. Αυτός που το έχει κόψει, λέει, μπάρε, μαν, το έχω κόψει, λέει, κανένα δύο μήνες. Του λέει ο άλλος, το τσιγαράκι, ρε, το τσιγαράκι. Και κάπνισε. Δεν γινόταν να αρνηθεί αυτό το τεράστιο επιχείρημα. Σου λέει, κάτσε ρε, σου τώρα, το τσιγαράκι. Το λυπήθηκε. Το τσιγαράκι, ρε, του. Είσαι φταίει, λέει, το τσιγαράκι, το ψυχιακή. Σχηρηματάρα δηλαδή, και έκοψε ο άλλος όλη την όλη πια προσπάθεια είχε καταβάλει. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τον. Εγώ για το κοινωνικό μήνυμα. Είμαστε εκπομπή ΕΟΠΗ εδώ τώρα, σε παρακαλώ. Πάντως μέχρι τη δεκαετία του 50 υπήρχαν οι διαφημίσεις ότι ωφελεί στην υγεία το κάπνισμα. Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Γιατί ήταν τα συμφέροντα πολλά. Καλά και τώρα είναι, αλλά εντάξει, δεν γίνεται να το. Και εγώ είχα υιοθετήσει μια γελιογραφία του ΚΙΡ που έλεγε ότι η Ελλάδα παράγει καπνό και λάδι. 5 εκατομμύρια καπνίζουν και 5 εκατομμύρια λαδώνονται. Λοιπόν, και είχα πει ότι θα είμαι από αυτούς που καπνίζουν. Λοιπόν, έτσι, τα φέρνει καμιά φορά η ζωή σε επίσκεψη σε πνευμονολόγο. Ναι. Μου είπε αν δεν το κόψει, σου βάζουμε μηχάνημα. Μάλιστα. Και λέω, οι γνωστές μπαρούφες. Ναι, ναι, μπαρούφες. Ναι. Ναι, φίλε, το μηχάνημα το γλίτωσα, αλλά ακόμα και σήμερα έχουν περάσει 2 χρόνια, το έχω κόψει. Ναι. Οι αναπνοές δεν βγαίνουν. Προφανώς, πόσο πρέπει να κάπνιζες υπερβολικά πολύ, Εντάξει, αρκετά, ναι. Αρκετά και πολλά τα χρόνια. Ναι, ναι. Γι' αυτό καμιά φορά θέλει ένα κλικ πιο μπροστά να το σώσουμε. Εννοείται. Αυτό είναι. Μα αυτό είναι. Δεν είναι. Αυτό έλεγα πριν, ότι δεν, άμα το πάθεις, άστο. Άστο. Εκεί δεν πολύ σώζει την κατάσταση. Ένα κλικ ακριβώς έτσι πως το είπες, πριν φτάσεις. Και επειδή είναι εκπομπή που δίνεται παραγγελιές, να πω και εγώ τον Ηρακλήδα από το Ρόντο. Ναι, 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 ναι.
το «Σ' έχω κάνει Θεό», αλλά στην βερσιόν την κλασικής μουσικής. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό το έχω τραγουδήσει και εγώ προσφάτως, να ξέρεις. Το έχουμε εντάξει στο πρόγραμμά μας. Είναι... Εντάξει, θα είστε δεύτερη φορά. Όχι, δεύτερος, τίποτα. Εννοείται. Τίποτα. Υποστηρικτικός ρόλος. Ξεκάθαρο μπροστά στον Ηρακλήδα των Δωρότων. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, γεια. Τσάω, τσάω. Όλο καπνίζεις και καπνίζεις και καπνίζεις. Πού θα πάει αυτό? Πέντε πακέτα την ημέρα δεν σε φτάνουν. Πού θα πάει? Πέντε πακέτα την ημέρα, ρε εσύ, Νίκο. Με ποια έχεις μπλέξει? Με τις εκάπτα έχεις φτάσει? Όμως δεν. Πέντε πακέτα, χαρχούρ, χαρχούρ. Πάμε για διαλυματάκι, κυρίες και κύριοι. Πόσα τραγουδάκια έχουν γραφτεί για αυτή τη βλαβερή συνήθεια όμως, ε? Αχ, βαχ. Τέλεση γράφω. Μόνο η Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανη δεν έχει γράψει τραγούδι. Αλλά πρέπει, θα πρέπει σιγά σιγά. Για φούντες είχαμε γράψει, αλλά δεν υιοθετούμε σε καμία περίπτωση. Είχαμε γράψει καθαρά για το αγροτικό της υπόθεσης. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο. Επιστρέφουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θα καπνίσουμε σήμερα. Τελειώσαμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στη μοναχική μας διαδρομή, από ό,τι διαφαίνεται, είχα κανονίσει παρεούλα η οποία θα το έριξε στο σωρολόπ και θα τα μπορέσει να μας επισκεφτεί σήμερα. Αλλά δεν πειράζει, δεν είμαστε σε καμία περίπτωση μόνοι. Έχουμε εσάς. Και ανταμώνουμε στο 231-0287 και 3 οκτάρια. Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Η Ελλάδα, τουλάχιστον κάπου έχουμε και μια πρωτιά, και πρέπει να τα αναδεικνύουμε αυτά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του λαού μας. Και η πρωτιά αυτή δεν είναι άλλη από το ότι είμαστε οι πιο θεριακλείδες μέσα στην Ευρωπαϊκή την Ένωση. Κανονικότατα καπνίζει σχεδόν όχι η μισή, αλλά... Εντάξει, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό, 1,5 στους 3, όχι ο 1 στους 3, κάπως έτσι περίπου. Γύρω στο 37% των Ελλήνων καπνίζει. Τώρα, άμα βάλεις μέσα τίποτα έφηβους, παιδάκια, μωράκια, ιστορίες, αρρώστους, νοσοκομεία, εντάξει, όλοι οι υπόλοιποι είναι με ένα τσιγάρο, πάφα, πούφα. Κανονικότατα. Μας ακολουθούν οι Βουλγάροι με 36% και οι Γάλλοι που δεν τους φαινόταν, Γάλλος εκεί σε λέει τον Αντάλο που είναι και απαγορευμένα, 36%, η Κροατία με 35% και η Κύπρος είναι στην ένατη θέση με 28% όσον αφορά αυτή την πολύ βλαβερή συνήθεια. Η Σουηδία λέει μόλις 7%. Καπνίζουν οι Μεγάλοι Βρετανοί 17%, οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι, οι Δανοί και οι Ιρλανδοί με 19%. Η χώρα μας, λέει, επίσης καταγράφει το μικρότερο μετά τη Γαλλία αριθμό ατόμων που δηλώνουν ότι δεν έχουν καπνίσει ποτέ. 44%, δηλαδή σχεδόν ένα στους δύο έχει βάλει έστω και μία φορά στο στόμα του ένα τσιγαράκι, ρε παιδιά. Κανονικότατα. Μπορεί κάποιοι να το έχουν βάλει και να μην το... Πολλοί λένε. Επίσης το χαρακτηριστικό εδώ της Ελλάδος είναι το ότι γύρω από αυτήν την πολύ βλαβερή συνήθεια... Πρώτη φορά στην ιστορία, νομίζω, ούτε καν το 1821, όπου σύσσωμοι Έλληνες συσπυρώθηκαν, ενώθηκαν και αποτάξανε τον ζυγό της απαγόρευσης. Το μέτρο το αντικαπνιστικό σε δημοσίους χώρους και φυσικά σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστίασης και δύο άλλα, ισχύει ουδέποτε καταργήθηκε, αλλά εμείς εδώ ως επαναστάτεως Έλληνες το καταργήσαμε στην πράξη. Κανονικότατα, διότι λες τώρα δεν μπορείς να τους στερήσεις να ούμε του Έλληνα το ποτάκι, το ισκάκι και το τσιγαράκι. Εγώ θα κάνω ό,τι γουστάρω και θα καπνίζω όπου θέλω. Και σύσσωμη αυτό ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθέτησης, ανεξαρτήτου καταβολών, ανεξαρτήτου ταξικής καταγωγής. Τίποτα. Όλοι από κοινού αποφασίσαμε ότι θα ρίξουμε τον νόμο στην πράξη. Μνημόνια δεν, το άλλο εκείνο το δεν. Προστήματα αυτά, φόροι, εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, όλα έχουν περάσει. Αλλά αυτό, έλα τώρα, δεν γίνεται άμα μας τύξεις να πούμε την καλοπέρασή μας. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Ο λαός μας θα ξανανωθεί ακόμη μια φορά. Γιατί? Για το καλαμάκι. Για το καλαμάκι, λες, θα ενωθεί. Γιατί θα μας στερήσει το καλαμάκι. Αυτό με το φραπέρε, φίλε. Αυτά τα έχουμε θίξει τα ζητήματα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σαν λόγο επειδή. Και είναι επίσης ένα κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού που
Αυτός ο Κίσιγκερ τα έχει κάνει. Αυτός ο Κίσιγκερ τα έχει κάνει όλα να πούμε. Έχει πει εδώ, δεν έχει πει ότι. Μασονία, ρε. Έτσι, Λουμινάτι. Λουμινάτι δεν θέλω να πίνουμε το φραπέ με το καλαμάκι. Έξω πίνουν τους φλόρικους ευρωπαϊκούς τους καφέδες, με... τους ζεστούς. Τι γίνεται χωρίς καλαμάκι. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δε γίνεται. Μα σκέφτηκαν. Ναι, ναι, το καλαμάκι, το φραπεδάκι και το τσιγαράκι, άμα μας το στερήσουν, νομίζω θα βγούμε στους δρόμους κανονικότατα εκατομμύρια. Όχι απλά μερικές χιλιάδες. Θα πέσει κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση, θα πέσει ευρωπαϊκή. Σας βλέπουμε. Θα πέσει ευρωπαϊκή κυβέρνηση, το Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο θα πέσει. Κανονικό. Το 1821 δεν ήμασταν και τόσο συσπηρωμένοι. Εμείς ήταν με τους Τούρκοι. Να τα λέμε και αυτά. Κανονικότατα. Εδώ φάγανε τον Κολοκοτρώνη, φάγανε δηλαδή οι ίδιοι Έλληνες. Μόλις το 1823 είχε ξεκινήσει εμφύλιος πόλεμος. Για να δείξουμε. Τώρα υπάρχει ένας αόρατος εχθρός. Ποιος είναι? Ένας νέος εχθρός, η κυβέρνηση. Α, μάλιστα, ναι. Θέλει να μας κόψει τη συνήθειά μας. Έτσι δεν είναι. Η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει όλα αυτά. Δικιά μας κυβέρνηση, δηλαδή τώρα, άμα βάλεις τον Πολάκη, ας πούμε, δεν το βλέπω και ιδιαίτερα που είναι και υφυπουργός. Αν είναι ο Πολάκης, δεν είναι. Είναι και υφυπουργός υγείας, ας πούμε, δεν είναι και πολύ. Και γιατρός, δεν είναι και πολύ. Ναι, έτσι ξεκάθαρος για να το κόψει. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, υιοθετούμε τις διρεκτίβες, όπως ήθελε να λέμε, των ευρωπαϊκών ταγών σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά εμείς εξακολουθούμε να μην το εφαρμόζουμε το μέτρο. Και καλά κάνουμε. Έτσι, ναι, εννοείται. Και το ηλεκτρονικό νομίζω θα απαγορευτεί. Το ηλεκτρονικό έχει απαγορευτεί. Έχει απαγορευτεί, έχει απαγορευτεί μάλιστα. Ούτε και αυτό το βλέπουμε να σταματάει. Έκανε ηλεκτρονικό, αλλά το σταμάτησε. Ναι, εντάξει. Χαζομάρες τώρα, άμα είναι καπνίσεις, θα καπνίσεις. Ναι, τώρα άμα είναι να πεθάνεις, θα πεθάνεις τώρα, ρε παιδί μου, έτσι με ημίμετρα. Δεν είμαστε με. Δεν είπα, ξέρω πού πεθάνω, ρε. Ξέρω εγώ τώρα. Όλοι θα πεθάνουμε μια στιγμή, βρε Κρίση, πώς κάνεις. Κάποια στιγμή ίσως πεθάνω. Καλά, ναι, αυτό εντάξει. Ίσως, και να βάζω το ίσως εγώ. Όταν θα σταματήσω τις εκπομπές, γιατί θα χάσουμε χρωματικότητα. 5-6 νοματέοι είμαστε. Δεν σκοπεύω να πεθάνω. Έτσι, ούτε κι εγώ σκοπεύω να πεθάνεις, Κρίση μου, οπότε. Τι ξαναξεκινήσει το κάπνισμα, δηλαδή. Καπνίζω τώρα που σου. Πουλάκι μου, εσύ ζουν από τα τάκοβε όλα και θα ξεκινούσε τα τσάγια το ένα και το άλλο. Τίποτα. Και φραπέ πίνω. Δεν άντεξες. Πού να κοπούν αυτά, πού να κοπούν. Ευτυχώς που δεν έχει. Για ποιο τσάι ζεστό με αυτή τη ζέστη. Ναι, ευτυχώς που δεν έχει βγει καμιά έρευνα που να λέει ότι πόσο βλαβερός είναι ο φραπές και ακόμη. Άμα είναι βλαβερός ο φραπές, θα συνεχίσουμε να τον πίνουμε. Καλά, εντάξει, ναι. Δεν θα χωθούμε κιόλας ιδιαίτερα. Δεν είμαστε και άνθρωποι που αγωνόμαστε. Εγώ δεν παίρνω ένα καφέ, παίρνω κάτι άλλο. Εντάξει, οτιδήποτε και να πάρεις, καλό είναι. Αλώνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, να σε καλά, Κρίση. Σε ευχαριστούμε, φιλιά. Τσαό, τσαό, τσαό. Λέγαμε για το αντικαπνιστικό, το μέτρο ότι ισχύει κανονικότατα και μάλιστα το έχουν επαναφέρει ουσιαστικά ή αρχίσαν να το υιοθετούν πιο δυναμικά στις πόλεις της Θεσσαλίας που είχαμε μια εμπειρία τους τελευταίους μήνες. Πήγαμε, κάναμε μια καταγραφή, ένα ρεπορτάζ. Με κυρίαρχο το Βόλο του Αχιλλέα Μπέου. Εκεί όπου σε γράφουνε, όχι η δημοτική αστυνομία. Που θα ήταν σαν να σε γράφει, αλλά δεν σε γράφει, διότι πολλά συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια. Σε γράφει η κανονική αστυνομία για το τσιγάρο. Ανοίγεις το Θεό σου. Άξο, Μπέου, τίποτα, κλέφτε αυτό, τέτοια. Τώρα θα γράψουμε για το τσιγαράκι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι νομίζω και 500 ρου. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Και το πρόστιμο επιβαρύνει πλέον τον πολίτη και όχι το μαγαζί, και έτσι πρέπει να είναι, διότι τώρα ο άλλος λέει: έλα βρε τώρα, ποιος θα με δει, θα με κάνει. Σαν το στρατό ένα πράγμα όσοι πήγανε. Όσοι πήγαν και ταυτόχρονα ήταν και καπνιστέ, βέβαια. Όπως καβάτζωνε στο τσιγαράκι στη Σκοπιά για να μην σε δει ντεμέκο ο εφοδεύων, ο αξιωματικός και όλα αυτά. Φαινόταν τα πάντα δηλαδή. Τώρα σε καταλάβαινε από χιλιόμετρα από την φάτσα που είχες. Εσύ και καλά διακριτικά τον καπνό το φυσούσες μέσα στα ρούχα σου. Να είχαμε να λέγαμε, δεν πιάνει τίποτα από όλα αυτά. Anyway, να μην το βαρύνουμε κι άλλο το κλίμα. Απλά ήθελαμε να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά της ελληνικής φυλής. Αυτά που μας έχουν φτάσει εδώ, που μας έχουν φτάσει. Γι' αυτό είναι και το λόγο, επειδή για να υπενθυμίζει το που προήρθαμε και το που πηγαίνουμε ως χώρα. Και όταν έχουμε κάτι θετικό αυτό το της συσπήρωσης, ανεξαρτήτου τώρα δεδομένων, πρέπει να το βάλουμε. 2-31-02-87 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή και στα ίντερνετια είμαστε εκεί και διαρκώς επικοινωνούμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία να βγάλουμε αυτό το διαγωνισμό που λέγαμε. Αλλά στην σελίδουλα μας να κληρώσουμε το άλμπουμ της Πανής. Πώς κρατιέμαι να μην το ανοίξω εγώ. Αχ, θα τον στήσω κανονικό το διαγωνισμό. Είναι γεμάτος, είναι η δονή. Είναι η
οι ονείροξοι που είχαμε σαν μικρά παιδάκια, όλα τα χαρτάκια, όλα τα άλμπουμ συμπληρωμένα. Ποτέ δεν κατάφερα να συμπληρώσω ένα. Καλά τότε τι γέλιο είχε. Έπαιρνες άλμπουμ, κολούσες χαρτάκια, είτε τα αγόραζες είτε τα κέρδιζες σε διάφορα παιχνίδια κουμαρτζίδικα που είχαμε από μωρά παιδιά. Αν καπέζαμε με τράπουλες και με πέτρες και με το ένα και με το άλλο, έκανες έναν αγώνα φερρυπίνου όλο το καλοκαίρι να συμπληρώσεις ένα άλμπουμ για να πάρεις μια μπάλα, ξέρω εγώ. Και ίσως και χαρούμενος. Μπάλα ήταν η οποία έσκαγε, εντάξει, το πρώτο σουτ που έριχνες όταν επιτέλους την παραλάβανες. Αλλά ήταν αυτή η διεκπεραίωση, ήταν αυτή η αίσθηση του ότι εκπληρώνω ένα σκοπό. Ένα σκοπό το οποίο σε αυτό το σκοπό αργότερα σε έβαζε σε μια διαδικασία πραγματικά να μάχεσαι για την ίδια τη ζωή. Πολλοί άλλοι σκοποί αργότερα προέκυψαν στην ζωή μας. Όσον αφορά το θέμα με τα καλαμάκια που μας έδειξε ο Κρίς, ο οποίος προβληματίζεται το πώς θα πίνει το φραπέ του, φίλε μου Κρίς, να μην πας διακοπές στην Σίκινο κανονικότατα, διότι εκεί πλέον το καλοκαίρι bye bye, δεν θα έχει καλαμάκια σαν δήμος κανονικότατα. Απεταξάμιν το καλαμάκι. Και έχει ειδοποιήσει εκεί και τις υπηρεσίες να καταργήσουν τα πλαστικά καλαμάκια για να την καταστήσουν με επαναχρησιμοποιούμενα. Για το, τα πλένουμε δηλαδή. Ή και βιοδιασπόμενα. Τα οποία λέει θα παραχωρηθούν από ένα ίδρυμα. Ένα το κοινοφιλές ίδρυμα. Λέει Λασκαρίδη. Σου και Λασκαρίδη. Για να αλλάξουν και με αυτόν τον τρόπο και οι συνήθειές μας, οι καλοκαιρινές αλλά και όχι μόνο, οι παντοτινές. Έχουμε και τα κοκτέιλάκια μας τώρα το καλοκαίρι, καταλαβαίνετε. Ο καφές πάει σύννεφο, αλλά δεν πάει Σίκινο. Λέμε και κανένα έτσι. Φορά το πρωί-πρωί είναι να ανοίξει το ματάκι. Έχουν φτιάξει λέει μάλιστα και hashtag του Plastic Straw Free. Οι Σικινιώτες, πού είναι η Σίκινος τώρα εδώ, σιγά μην πηγαίνα να σου πω κάτι Σίκινο, άντε γεια, σιγά μην ερχομάστε ως εκεί πέρα, αυτά τα κυκλαδίτικα, τα κύμολος, τα σέριφος, τα έτσι, τα αλλιώς, έχουμε εδώ τα δικά μας τα νησιά. Θάσο, στη Θάσο θα την πιεις τη βραπεδάρα σου να πούμε, θα κάνεις και το σιγαράκι σου, Έλληνες και Βουλγάροι μαζί ενωμένοι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα όσον αφορά τους θεριακλίδες στην ευρωπαϊκή ζώνη, ενώνονται στο νησί της Θάσου και σε όλα τα βόρεια νησιά, οπότε δεν θα πάμε να δώσουμε συνάλλαγμα εκεί στους Αθηναίες, μας πήρα και το πρωτάθλημα, δηλαδή πάμε στις Κυκλάδες, είναι δυνατόν? Παρακαλώ, στα χάρτη να φτάνει και τέτοια. Φαντάζεστε να έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Μόνο στα βόρεια. Μόνο στη Βόρεια Μακεδονία. Βόρεια Μακεδονία δικιά μας τώρα. Εδώ μην μπερδευτούμε. Μην βάλουμε και καμιά άλλη μέσα. Ας άμα μπήκε αυτή η Βόρεια Μακεδονία. Εμείς θα είμαστε δηλαδή το Νότια Μακεδονία. Ίσως έτσι είναι ένας τρόπος να πάρει ο Πάκου το πρωτάθλημα. Γιατί θα πάει στον Νότο. Να. Σας αποκαλύπτουμε τώρα το τι συμβαίνει πίσω από τις γραμμές. Γιατί τίθεται και τώρα και πάλι στην ατζέντα το θέμα του ονόματος. Θα τραβήξει αυτή η διαδικασία. Είναι τώρα η συγκυρία, ως ήθεστε να λένε, ότι υπάρχει, έτσι προκύπτει από την ισογραφία, ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία. Καλά, αυτό της καταρχήν συμφωνία. Και αν τις έχουμε ακούσει, είναι σαν αυτό ότι τα τυπικά απομένουν που λέει και στα αθλητικά, και όταν ακούς τα τυπικά απομένουν πολλές φορές όχι απλά κράτη μικροκαλάθι, σημαίνει ότι δεν είναι αυτό, κάτι λεπτομέρειες να διευθετηθούν και τέτοια, και ποτέ δεν έρχεται ο παικταράς που περιμένεις στην ομάδα σου. Αλλά θυμόμαστε και τις καταρχήν συμφωνίες στην περίπτωση εκείνης, τις ωραίες εποχές των διαπραγματεύσεων με τους ευρωπαϊκο-ενωσίτες. Κανονικότατα. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Και καλά τώρα, όλοι είμαστε και όλοι παίζουμε στα δάχτυλα τα θέματα, τα ιστορικά και τα γεωπολιτικά εδώ. Σε παρακαλώ, είσαι και αθλητικό ραδιόφωνο, αν δεν τα παίζεις εσύ, ποιος δεν τα παίζει? Κανονικότατα. Αναγκαστήκαμε, γκουγκλάραμε και πώς πάμε από τη Μακεδονία, πώς πάμε από την Μακεδονία στον Νότο. Αναγκαστήκαμε, γκουγκλάραμε να δούμε πού είναι η Σίκινος. Βάλαμε εδώ χάρτες για να ταξιδέψουμε. Είναι απέναντι από ένα νησί που λέγεται Τρία Αδέρφια. Και απέναντι είναι μια περιοχή, Κουμπάρα, αν είναι δυνατόν. Δεν μας λέει τα νησιά.
Α, απέναντι από την Ίω. Είναι ανάμεσα στη Φολέγανδρο και στην Ίω. Μάθαμε σήμερα και γεωγραφία, κυρίες και κύριοι. Πάνε στην Ίω εκεί να πιει τα καλαμάκια σου τουλάχιστον. Να γουστάρει. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνία. Όπως αντιλαμβάνεστε, αθλητική επικαιρότητα είναι. Άστε να πάνε. Ούτε μεταγραφές είχαμε χθες, ούτε τίποτα. Σου λέει, κάνα και απεργία δημοσιογράφη. Πώς θα σκάσει το μπαμ επικοινωνιακά κιόλας για να δώσει και να τονώσει το φρόνημα. Οπότε το αφήσαν. Αυτό σήμερα νομίζω ότι θα έχουμε μπαράζ εκρήξεων. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Πολύ καλημέρα σας, κύριε. Καλώς τον. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Εμείς τι θα κάνουμε, περιμένουμε. Περιμένουμε, σε αναμονή. Περιμένεις, τι θα κάνεις? Και τι θα κάνεις δηλαδή, ναι, σωστό και αυτό, ναι. Να αρχίσει το Μουντιάλ, να έρθει ο Βέρντλου, να γυρίσει η γυναίκα, τι να κάνεις. Όχι, στην αναμονή είμαστε. Τι αγόρι μου, από όλα αυτά, τι να δούμε, ποιο είναι το πιο πιθανό. Εντάξει, νομίζω η γυναίκα έχει δρομολογηθεί. Σε καλό δρόμο, ξέρεις, που λένε. Έχει δρομολογηθεί, ναι. Εντάξει, έχουν πέσει υπογραφές αυτά. Έτσι, δεν είναι τίποτα. Τα εισιτήρια, τα λιώτικα. Τίποτα από την Αφρική που κάνανε να έρθουν καμιά 45 χρόνια. Ουντέζε, ας πούμε, που έφευγε και ας το να πάρει. Πούτε το σύριαλ του καλοκαιριού. Ναι. Εμείς το ξέραμε ότι θα λήξει τόσο καιρό, απλά μας κακοφάνηκε, κατάλαβα. Να έτσι. Σκέψου πως κακοφαινόταν τότε τον προπονητή του ΠΑΟΚ για τον Ουντέζε, που δεν ερχόταν ποτέ. Εντάξει, αυτός ήταν και φύλαρχος, είχε υποχρεώσει ο άνθρωπος. Όχι, ο Μπονσά ήταν, ο Μπονσά ήταν γιος φυλάρχου. Ο Ουντέζε, και ο Ουντέζε. Ο Γυριανός, όχι ο Μπονσά. Γιατί νομίζω εγώ και για τον Μπονσά. Παρακαλώ. Τέλος πάντων, εντάξει, okay, τα ξέρετε καλύτερα αυτά. Το βασιλικό ρεπορτάζ. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά το Βέρμπλουμ, το Βέρμπλουμ δεν ξέρω. Ναι. Τι λένε ότι θα έρθει αυτό, ότι τα τυπικά και τέτοια. Ναι, ότι τα βρήκανε. Τα λένε. Μάλιστα. Τι να πω. αυτό. Μια ζωή στην αναμονή είμαστε. Όλο κάτι περιμένει. Έτσι. Είναι το τώρα εμείς περιμένουμε και τα τρία μαζί. Έτσι. Ελπίζω να τα πάρεις στην πραγματικότητα και να τα ευχαριστηθείς. Δηλαδή. Και όχι. Εύχομαι να τα πάρεις. Ναι, μα αυτό είναι. Να τα πάρεις σε πρακτικό βαθμό και όχι σε. Ξέρεις. Βεβαίως. Να ευχηθούμε και ραδιοφωνικό Βίωνα Κόσπαρτον. Α, τι γλυκό. Η μάνα του Λόχου, την κυρία Βουγιούκα. Βέβαια. Νοείται. Για τον Κουμπάρο δεν λέτε τίποτα να πούμε. Τέλος πάντων. Και στα δικά μου. Αυτό ήθελα να ακούσω. Κάνω τοποθέτηση προϊόντος. Είμαι διαθέσιμος, κορίτσα. Κανονικότατα. Προτείνω ανεπιφύλακτα να ακολουθήσει το παράδειγμά μου. Χτες βρήκα την καλύτερη δικαιολογία. Πώς έλεγε πέρυσι ο Κόλκας ότι αν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, και δεν είναι μόνο ο Κόλκας που το έχει πει, αυτό το έχουν πει και πολλοί, θα παντρευτώ. Οπότε, όπως αποκάλυψε μόνο το λόγο, επειδή ήταν αυτός που πετούσε τα χαρτάκια, έμπαινε στο γηπέδο τα πάντα, ήταν δάχτυλος Κόλκας όσο συνέβησα πριν στον ΠΑΟΚ. Τώρα, βρήκα και μια εξτρά, ας πούμε, δικαιολογία για να αποφύγεις ή για να θέσεις ένα όριο, ας πούμε, σε μια σχέση που ενδεχομένως να έχεις. Θα σε πάρω μωρό μου όταν γίνει το μετρό, ας πούμε. Είναι ένα. Καλό. Δυνατό σε βλέπω. Θέλω τη Θεσσαλονίκη μας. Όταν τέλος πάντων όμως φτάσει εκείνη η στιγμή, εγώ προτείνω ανεπιφύλακτα να ξέρεις μικρότερη γυναίκα, να έχει τη διαφορά ηλικία. Κάτι ξέραν οι παλαιοί. Κάτι ξέρα. Κοίταξε, όταν γίνει το μετρό, άμα είναι να πάμε σε μικρότερη γυναίκα, θα πρέπει τώρα να. Ακόμα δεν έχει γεννηθεί αυτή η γυναίκα. Μέχρι να ολοκληρωθεί. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει, μωρέ, δεν έχετε καμιά σαρανταριά χρόνια διαφορά. Τίποτα. Γιατί πώς είναι τώρα, ο Λικουρέζος δεν τα έχει με μια πιτσιρίκα? Ναι, από έρωτα. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Γιατί αμέσως. Ας ήσασταν εσείς αυτή την ηλικία και ας αυτό ζηλεύετε για κανονικότατο. Ο Μήνος Κυριακού. Για σαν του μάγκα, δεν είναι. Με τον παρά μου που λένε αυτό και την κυρά μου. Έτσι. Αυτό. Πάτε να ξέρετε, κύριε Μπάμπη, μια μικρότερη γυναίκα σε ανανεώνει. Α, πω, τι είπες. Και με αυτή τη συμβουλή, είναι λοιπόν. Ότι μπορείς να κοκορεύεσαι ότι η μέρα την κατάφερα. Θυμάσαι που έλεγε ότι έγινε και ρομπισμπίκι, την κατάφερε στη μικρούλα. Μπορώ να λέω ότι ναι, ρε φίλε, την κατάφερα, κατάλαβες. Έτσι. Τα καταφέρες. Και που λέει και το τραγούδι. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Μια γυναίκα μπορεί, που λέει και το τραγούδι, και μια νέα γυναίκα ακόμα περισσότερο.
Είδατε πόσο πλουραλιστική είναι σήμερα η κουβέντα και πώς πηγαίνουμε από... Όχι πηγαίνουμε από το ένα θέμα από το άλλο. Μας οδηγεί η αλληλουχία των θεμάτων. Όλα είναι συνδυαστικά ούτως ή άλλως το λόγο επειδή. Και όλα έχουν μια σπουδαιότητα και μια ουσία. Ουσία μαγή. Σήμερα τι με έχει πιάσει και θέλω να φωνάσω συνθήματα. Δεν ξέρω τι έχω πάρει. Σαν σήμερα στις 31 του μηνού το 1859 αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben, σύμβολο της πόλης του Λονδίνου. Που έχουμε ρολόγια στη Νεάπολη. Ποιο Big Ben άουμε? Έχεις πάει Νεάπολη να δεις ρολογάκι εκεί, σένιον άουμε? Πολύ ακεψηρισμένο εκείνο το ρολόι που πουθενά αλλού. Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν θέλουμε να πούμε κάτι εδώ για τους φίλους όμορους, τους Νεαπολίτες. Σαν σήμερα το 1905, αγαπημένη Ελλαδίτσα που έχει μια τεράστια πολιτική παρακαταθήκη, όμορφες ιστορίες, ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στην Βουλή από τον χαρτοπαίχτη και λεσχιάρχη Αντώνη Κωσταγερακάρη. Αιτία η απόφαση του Δηληγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαιχτικές λέσχες. Βρε που είναι η λέσχη βρε. Το 1905 όλο αυτό. Κάτσε ρε, πώς λέγαμε πριν για το τσιγαράκι? Μην πάει κανένας τέτοια κλείσει τώρα άμα ξαναϊωθετηθεί τον Πέτρο. Έχουμε καμιά κουμπουριά. Τους κλείσανε εκεί, σου λέει κάτσε ρε να πούμε το κουμαράκι μας. Σε παρακαλώ. Για στέρισε ίσως και από εδώ, από τον λαό, κανένα στοίχημα, κανένα αυτό, μπορεί να έχουμε και τα αντίστοιχα. Και πήγε ο άλλος και τον... Τώρα γελάμε, ζητάμε συγγνώμη από τους απογόνους του Θοδωρή Δηληγιάννη. Εντάξει, περάσαν και κάποια χρόνια, αλλά μπορεί να τον θυμούνται ακόμη. Ιδίως πόσο αδικία είναι αυτό να φεύγεις από... από τον κουμαρτζή, να πούμε, με έκλεισε στη λέσχη και να πούμε και τι θα κάνουμε εδώ. Είχα παπά, άσο, ασούμε. Και με έρχεσαι εσύ και με κλείνεις και χάνω, ήμουν έτοιμος να ρεφάρω. Εντάξει, μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει τέτοιου είδους πολιτική δολοφονία. Κανονικότατα. Χαρούμενοι. Πάμε να δεικνύουμε τα χαρακτηριστικά. Σαν σήμερα λέει επίσης το 1995, αντιδράσεις και στον χώρο της Εκκλησίας προκαλεί περιφορά της τιμίας ζώνης της Παναγίας σε σπίτια πολιτικών, επιχειρηματιών και εφοπλιστών, τηλεοπτικούς σταθμούς, τράπεζες και νοσοκομεία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων. Μόνο γιατί τις αντιδράσεις. Δηλαδή, άμα πας εκεί και αφήσεις χρήματα, είναι καλά άμα το πας από σπίτι σε σπίτι, delivery, την Αγία Ζώνη. Ίσα ίσα, θα μπορούσαμε τώρα να το υιοθετήσουμε. Κάθε τρεις και λίγο έχουμε μια ούτως ή άλλως έτσι επίσκεψη τιμίων λειψάνων και σειραίοι κόσμος για να προσκυνήσει. Γιατί να με το πας όταν δεν πηγαίνει το βουνό στο Μάμεθ ή μάλλον ο Μάμεθ στο βουνό που γίνει το αντίστοιχο. Άμα είναι να μαζέψουμε χρηματάκια γιατί δεν πάνε στη χώρα αυτά, τα ξέχασα, δεν φορολογούνται. Τέλος πάντων, εντάξει, δουλίτσα να υπάρχει τώρα, μας δεν μας πέφτει λόγος. Να παίρνει ένα επιχειρηματία, άμα δεν σωθεί ο επιχειρηματία στον άλλο κόσμο, πώς θα είμαστε μόνοι μας εργάτες? Θα απομείνουμε. Χρειάζεται κάποιος έτσι, ας πούμε, ισχυρός ανήρ για να μας οργανώσει και να μας κατατάξει. Βεβαίως και να μας βάλει στην τάξη. 31 του μηνού, ποιον έχουμε να ευχηθούμε γενέθλια? Κάνα χρόνια πολλά, μιας και τα πιάσα τώρα αυτά όλα τα ιστορικά. Με καμιά αθλητική προσωπικότητα, ο Θωμάς Μαύρος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1954. Μεγαλύτερος, ίσως ο μεγαλύτερος σκόρερ, γκολτζής που πέρασε ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα. Ποιος άλλος έχει εδώ τώρα? Έχουμε κάνει... Ο Γιασουμής Γιασουμή, κυρίες και κύριοι, που στην Ελλάδα το λέγαμε Γιασεμάκη. Μάθαμε το όνομά του όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν είναι κακό και αυτό. Στον ΠΑΟΚ, μεγάλο σκόρερ. Ήταν για ένα διάστημα και πρώτος σκόρερ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έγινε στις τιμημένες εποχές της Τούμπας, έβαζε γκολ ο Γιασουμί, ο Εγκομίτης, ο Κάς και έπαιζαν τα ριάλια, ριάλια, ριάλια. Τα δωδεκάρια μας πηγαίνανε στην Κύπρο. Πριν οι Κύπροι ποδοσφαιριστές ένα διάστημα ήταν πολύ της μοδός εδώ για τα ελληνικά τα γήπεδα. Χαραλαμπίδης, Λιάσος Λουκά, επίσης, και πολλοί άλλοι. Αλωνεύτης. Το λέγανε εκείνο τον... Αχ, τώρα γιατί κόλλησε στο μυαλό μου, που είχε πάρει ο Άρης με 600 εκατομμύρια επί κοντομινά. Τον ήθελε και η ΑΕΚ. Δεν τα έκανε και πολύ μεγάλες εμφανίσεις. Γιατί κόλλησα τώρα. Πολλοί άλλοι τέλος πάντων, ένα διάστημα σχεδόν όλη η Εθνική Κύπρου αγωνιζόταν στην Ελλάδα. Τώρα σου λέει, δεν είμαστε για εδώ, καλύτερα να πάμε στα εγχώρια. Μην ξεχνάμε ότι ο ΑΠΟΕΛ Φερρυππίν έχει πάει στις 8 του Champions League πριν από 2-3 χρόνια.
κάτι που έχει καταφέρει, καταφέρει να αλλάξει τις ομάδες. Εδώ ο Ολυμπιακός μια φορά και ο Παναθηναϊκός ένα, δύο, τρεις. Αλλά σύγχρονα μόνο από έλετσα από τους Ελλαδίτες και τους Ελληνιστές. Για έναν άλλον εδώ, ενέθλια δεν έχει, ας πούμε. Ο Ιαν Βουγιούκας έχει. Στον Παναθηναϊκό δύσκολα. Εντάξει, άντε χρόνια πολλά βρε κι εσύ. Λόγω επειδή Βουγιούκα, γι' αυτό ξεκάθαρα. Θα πάμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Ξεπεράσαμε ολίγο τις 7. Είναι 7 και 4 πρώτα λεπτά. Όλο επειδή κυρίες και κύριοι, φορτσάρι, φορτσάρι. Και έρχεται να γουστάρει στην δεύτερη του ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, μην πάτε πουθενά. Σάματις. Δεν έχει αθλητικά, δεν έχει τίποτα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λίμπερο 107,4 στη δεύτερη μας ώρα. Όλα βαίνουν καλώς στους δρόμους της πόλεως. Τους πρωινούς για τους ξυπνητούς. Δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο προβληματάκι, συνήθως από κάποιους άλλους παράγοντες. Υπάρχει μια κανένα φανάρι, κανένα αυτό. Κινησούλα, όταν όλα βαίνουν ορθώς και όπως πρέπει, και εξάγεται κανονικότατα. Στην Σαλονικούλα μας, η οποία θα ξυπνήσει ή ξυπνάει με λίγες νεφώσεις, όπως μας λέει και το μετεωρολογικό δελτίο, οι οποίες τις θερμές ώρες της ημέρας πρόσκαιρα θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαθεί από 20 ως 28 βαθμούς. Με τις σημαίες ψωμιάδη σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα. Σημαίες ομάδο και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στο Βασιλείο Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. 231-0287 και 3 οκτάρια, τηλέφωνο επικοινωνίας με την σταθμάρα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή. Τι λόγω επειδή, ναι, λόγω επειδή. Τη σελίδα, ναι, ο μόνος μου αναρωτιέμαι γιατί το λέω το λόγω επειδή. Κανονικότατα στα ίντερνετια. Και εκεί μας βρίσκεται. Είμαστε εν αναμονή και των μεταγραφικών εξελίξεων. Όπως όλα δείχνουν ο. Τουλάχιστον μετά ρεπορτάζ. Ο Πόντους Βέρμπλουμ, όπως λέγεται, θα υπογράψει, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με το δικέφαλο του Βόρα. Κάτι που φαίνεται τουλάχιστον να γίνεται και με τον Ευγέν Χατσερίντη, ο οποίος λέει έπλεξε το εγκόμιο του ΠΑΟ. Πολύ καλή ομάδα, αξιόλογο ρόστερ, πολύ καλός προπονητής, το ένα το άλλο. Φαίνεται ότι και ο ίδιος θέλει να έρθει στην ομάδα. Ακούγονται διάφορα. Το ρωτήσανε κιόλας και τι έγινε και για το Στρνά, λέει, δεν γνωρίζω, λέει, κάτι. Αδερφέ μου, πως έχεις καμιά πληροφορία αυτό, να βγάλουμε καμιά είδηση, γιατί πολλές φορές έτσι τις εκνεύεις από το πουθενά το τι μπορεί να συμβεί για μια μεταγραφική περίπτωση. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει κάτι το οριστικό. Όλοι και εμείς ουσιαστικά να παράγουμε αυτά που αρέσκονται τη συγκεκριμένη εποχή. Οι εφημερίδες να γράφουν ένα βήμα πολύ κοντά, τα τυπικά απομένουν το ένα το άλλο. Εντάξει, πολλές φορές όπως σας προείπαμε, θα είναι δείγμα του ότι μπορεί και να μην γίνει η μεταγραφή. Τουλάχιστον η εμπειρία η τελευταία, τελευταίων ετών, έχει δείξει ότι όταν ένα θέμα πολύ λιβανίζεται, πολλές φορές δεν καταλήγει σε αίσιο τέλος. Οι ΠΑΕ άλλες φορές επιλέγουν στο να βγάζουν μεταγραφικά σενάριο, το ώστε να στραφούν και να δουλέψουν υπόγεια για την απόκτηση άλλων ποδοσφαιριστών. Είναι και αυτό ένα μέρος της τακτικής. Παρ' όλα αυτά, ο οπαδός και ο φίλαθρος θέλει, το έχει ανάγκη, είναι το ναρκωτικό του, στο να βλέπει ονόματα και να φαντάζεται, να φαντασιώνεται, να χτίζει και από μόνος του την ομάδα της νέας χρονιάς. Νωρίς είναι ακόμα, υπάρχει τώρα μια έτσι ψηλό. Αυτό έχω διαπιστώσει. Ένας προβληματισμός και πάλι στους φίλους του ΠΑΟΚ. Έχουμε ακούσει κάτι έτσι ψηλό γκρίνιες, ποιον φέρνει στο ένα τον άλλο. Είμαστε μόλις στις 31 του Μαΐου, θα μου πεις η προετοιμασία θα ξεκινήσει 15-20 ημέρες, κάπου εκεί με το Μουντιάλ νομίζω ξεκινάει. Διότι ο δικέφαλος του Βορρά έχει και αγωνιστικές υποχρεώσεις νωρίς προς τα τέλη του Ιούλη.
Οπότε θα πρέπει να είναι οι περισσότεροι παίχτες παρόντες στο κάλεσμα. Τώρα μένει και το Μουντιάλ να δούμε το τι θα προκύψει από εκεί. Αν θα προκύψει κάποιο όνομα, κάποια πώληση. Είναι και αυτά. Υπάρχουν πάντα οι συγκεκριμένες πιθανότητες και τις γνωρίζουν όλοι. Στον Άρη, οριστή κίνηση συμφωνία των κίτρινο-μαύρων με τον Πάκο Ερέρα. Συνεργασία ενός έτους προβλέπει συγκεκριμένη συμφωνία. Ο Ισπανός πήγε Αθήνα, συναντήθηκε με Καρυπίδη και έχει ήδη εργαστεί στον τομέα των μεταγραφών. Έχει δώσει λίστα υποψηφίων οι οποίοι αναλόγως θα αξιολογηθούν από τους διοικούντες του Άρεως και θα κινηθούν κατά το δοκούν, όσοι ήθιστε να λέμε. Να χρησιμοποιήσουμε εδώ και να βάλουμε τη λόγια μας φύση κανονικότατα. Και δεν αποκλείεται την επόμενη εβδομάδα να βρίσκεται και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα εννοώ, στη Βόρεια Ελλάδα, εντάξει, οκ. Okay. Στη Θεσσαλονίκη μας δηλαδή, για να, να δει τις εγκαταστάσεις, το ένα το άλλο. Όλα αυτά τα όμορφα κλισέ θα κάνουμε και εκπομπούλα, εννοείται, για τα κλισέ των μεταγραφών. Τα κλισέ της προετοιμασίας κάθε χρόνο είναι θυμοτυπικές αυτές. Δεν αλλάζουν κάποια πράγματα. Το πώς μπορείς να γράψεις ένα ρεπορτάζ πανεύκολο χωρίς να υπάρχει καν είδηση ενδεχομένως στις περισσότερες περιπτώσεις. Αλλά τι να κάνουμε, είναι αυτή η δίψα του φιλάθλου που θέλει. Τώρα έχουμε τα sites βέβαια, τα παλιά τα χρόνια ή η εφημερίδα που πήγαινες το πρωί για να δεις, ας πούμε, κανένα κοιμόσου, να ξυπνούσες και λέγες το πρώτο σου μέλημα ήταν πότε θα τις δείξω Παπαδάκης αφενός εκεί τις αθλητικές που τις έδειχνε κατά τις 7.30 ώρα ή πότε θα ξεκινήσεις να πας στη δουλειά για να πας στο πρώτο περίπτωμα που θα συναντήσεις για να χαζέψεις τα πρωτοσέλιδα. Μπας και έχει γίνει κάτι το βράδυ ενώ εσένα σε περνώ ύπνος, κάποιοι άλλοι εργαζόσαν το για να ενισχύσουν την ομαδάρα σου. Τι να κάνουμε. Στην ΑΕΚ τα πράγματα παίρνουμε μια διαφορετική τροπή. Γιατί και εκεί κινούνται, αλλά όσον αφορά το θέμα των αποδεσμεύσεων, των φυγών και των ερχομών με Μαρίνο Ουζουνίδη, σήμερα θα παρουσιαστεί στη μία. Κατά τα άλλα, αρχίζει και αδειάζει το ρόστερο όσον αφορά την περσινή εικόνα των πρωταθλητών. Ο Κάιπερς δήλωσε: δεν θέλω να φορέσω τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο υποψηφίος μεταγραφικός στόχος, ο επιθετικός του Εργοτέλη. Ομολογείται ότι έχει προσετεριστεί από την ομάδα του Ολυμπιακού. Εντάξει, ένα σενάριο, μια όχι και τόσο μεταγραφή έγκλης που τα παλιά τα χρόνια σφαζόσαν το στις ποδιές των ομάδων παλικάρια και παιχταράδες. Και πόσα πρωτοσέλιδα έχουν βγει που λένε ποτέ ξανά, εγώ δεν θα πάω ποτέ στον Ολυμπιακό, ποτέ στον Παναθηναϊκό και ούτω καθεξής, κάτι Κωνσταντίνου και κάτι τέτοιο. Και πολλοί άλλοι έχουν φορέσει ενίοτε φανέλες άλλων ομάδων. Ο Ζαβέλας, ας πούμε, είχε παρουσιαστεί από τις εφημερίδες του Παναθηναϊκού, είχε μετά στον ΠΑΟ. Λέω τώρα κάποιες σποραδικές περιπτώσεις που θυμάμαι σαν παιδί κι εγώ που χάζευα τα πρωτοσέλιδα. Λίγο πολύ έτσι και τώρα η επικαιρότητα. Δεν έχει αμάν αμάν, μια καλαθόσφαιρα, κάτι τελικούς. Κλασικά Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συγγνώμη. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έχει γίνει και το NBA, όπου νομίζω είναι η τέταρτη φορά που θα αναμετρηθούν οι Cavaliers με τους Warriors. Είδες, όλοι υιοθετούν τα ελληνικά τα πρότυπα. Τι νομίζετε? Διδάσκουμε τεχνογνωσία κανονικότατα. Όσον αφορά τα νέα τα του Μουντιάλ, ανακούφιση και εκατομμύρια Αιγυπτίους όλη την Εφήλιο, λέει, καθώς ο Σαλάχ ανακοινώθηκε πως θα πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Το Αιγυπτιακό έθνος πόνεσε περισσότερο από τον άσο των Κορμοράν, αλλά όπως προέκυψε από την συνάντηση του γιατρού της Εθνικής στην Ισπανία με την Ομοσπονδία, επιβεβαίωσε ότι θα είναι διαθέσιμο στο ρόστερ του Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Το περιμένουμε με αγωνία να δούμε το κουτσάρισμα του Ραούλ Κούπερ, να λέμε κάθε μέρα το ίδιο αστιγιάκι όταν θα χάνει η Αίγυπτος με την ταμπέλα πάνω λούζα. Από τώρα σας παρέχουμε, σας το λέμε, ετοιμάστε από τώρα τις ατάκες σας για να κερδίσετε και τα like. Γιατί υπάρχουν μερικές σταθερές όσον αφορά τους σχολιασμούς όταν θα έρθει αυτή η περίοδος. Τι είμαστε, 31, δύο βδομαδούλες. Δηλαδή σε δύο βδομαδούλες από τώρα θα είναι Πέμπτη, θα περιμένουμε την Παρασκευή 14.
στις 17-16-15. Νομίζω Παρασκευή το πρώτο μάτς με την Ρωσία να ανοίγει ο Σίτης η οικοδέσποινα τον χώρο των αναμετρήσεων. Τίποτα, αρχίζω και αγχώνομαι τώρα. Πλησιάζει το Μουντιάλ, βγαίνουν σιγά σιγά και αποδόσεις και το τέτοιο, πιάνε τα φαβορί. Νομίζω οι Μπουκ παίζουν πάρα πολύ ψηλά, Βραζιλίες και Γερμανίες. Εγώ τη Γερμανία δεν την βλέπω. Ο Γερμανός είναι Γερμανός, ένα από τα ύψησης πολύ ωραία κλισέ. Δεν έχω κακό, μη μελετήσει για να δω ξεκάθαρα ποιος μπορεί να πάει να πάρει το Μουντιάλ. Η Αργεντινή με το Μέση, να πούμε τον Κώστα Κατσουράν εκεί, δεν με έχει απογοητεύσει. Τίποτα πια δεν σου αρέσει, ούτε και ο Μέση, ούτε και ο Μέση που λέει και το τραγουδάκι δικό μου είναι. Αυτό και το επαναλαμβάνω. Αλλά δεν ξέρω. Ανάστατη είναι αυτό, όταν κάποιος κάνει τα κουμάντα, το έτσι, το αυτό. Δεν με πολύ πείθει ότι η Αργεντινή, που πάσχει από το μεσιανικό σύνδρομο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ποιος θα βρεθεί ο επόμενος επίδοξος Μεσσίας, ο υποδίδοξος Θεός που θα οδηγήσει την Μια Κονσελέστε, δεν ήταν, μπερδεύω, το Αλμπίρ Σελέστε, είναι η Ουρουγουάη. Αυτά τα ξένα. Βγάλουμε στο τηλέφωνο τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο να μας τα πει ξεκάθαρα. Ξεκάθαρο νικητή δεν έχω, όταν θα μελετήσουμε, θα σας βάλουμε Ισπανία. Πάλι, αν το δούμε και αυτό και φέτο, πω αηδία. Είναι μια αηδία πλέον. Πήρανε το Europa, πήρανε το Champions League. Οχ, το βλέπω να έρχεται το έργο με αυτά τα ηβηροειδή που λέει και ο Μάριος. Το βλέπω να έρχεται ξεκάθαρα. Οπότε μήπως να τους χρήσουμε και αυτούς νικητές. Η Βραζιλία είναι, παίζεται, έτσι που βλέπω, ρίχνω μια ψηλή ματιά στις αποδόσεις, παίζεται πολύ ψηλά στο 5. Η Γερμανία είναι στο 5,5 όσον αφορά την κατάκτηση. Η Ισπανία στο 7, η Γαλλία στο 7,5. Η Γαλλία γιατί τόσο ψηλά. Η Αργεντινή στο 10, να είδατε όλα αυτά τα τερτύπια και όλα αυτά που γίνονται, γιατί συνήθως η Αργεντινή ήταν από τα πρώτα φαβορί. Οπότε ενδεχομένως πάλι πολλοί ποντάρουν στο σαν ένα mini outsider ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα με μια δελεαστική απόδοση. Οπότε σου λέει μπορεί και αυτό. Το Βέλγιο είναι στο 12. Το Βέλγιο δεν υπάρχει. Η Αγγλία που επιμένουν εδώ οι Book να τη δίνουν σε καλό ποσοστό, 19. Κλασική Άγγλοι, παγκόσμιοι πρωταθλητές μαγιού πριν καν ξεκινήσει η διοργάνωση. Δεν ξέρω φέτος τι μπορεί να αλλάξει, αλλά όλο και κάτι θα συμβεί. Μια γκέλα, μία το άλλο. Για να προχωρήσουν οι πρωταθλητές Ευρώπης, Πορτογάλοι του Φερνάντο Σάντος. Και αυτοί είναι πολύ... Όχι, δεν θα τους έλεγες ψηλά, στο 23 παίζονται. Ένα προς 23 δηλαδή, για να... Και στο περίπου το είναι αυτό. Ενδεικτικά βλέπω σε μια εταιρεία της αποδόσης, κάπου εκεί κυμαίνονται λίγο τα ποσοστά, είναι κοινά. Η Ουρουγουάη στο 29, η Κροατία στο 34. Είναι αρκετά ψηλά. Κροάτες για κατάκτηση 41, η Ρωσία, Κολομβία 41, Πολωνία 67, και από εκεί αρχίζουμε τα κατοστάρια. Τα βαράμε Μεξικό, Ελβετίες, Δανίες. Τελευταία ομάδα για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου είναι ο Παναμάς, που παίζεται με 1-1. Δεν μετέχει εδώ και η Ελλαδίτσα μας για να σπάσει όλα τα κοντέρ. Τώρα μην κατακτήσει η Αγγλία το κύπελο, παίζεται στο 1-0-1. Εντάξει, οκ. Λογικό και επόμενο. Έχει άπειρες επιλογές για να παίξεις. Τώρα αυτά τα βρίσκεις στην Ιντερβέντε βέβαια μέσα, η οποία ετοιμάζεται και αυτή πήρε να το δώσει, με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Αλλά ναι μεν, αυτό έχουμε το μουντιαλάκι μας. Ωστόσο, μέχρι να φτάσει αυτό να περάσει το διεβδόμαδο, να μην σου πω και κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, εμείς πηγαίνουμε Ιντερβέντεν και παίζουμε Σουηδίες και Νορβηγίες. Γιατί δεν κατάλαβα, στην Σουηδία δεν καπνίζουν κιόλας, οπότε πρέπει να τιμήσουμε. Είναι η χώρα με την τελευταία χώρα σε ποσοστά καπνιστών, όπως αναφέραμε νωρίτερα. Ξέρει Ιντερβέντεν, φροντίζει την υγεία. Να μην σου χαλάει η υγεία. Σουηδία λοιπόν, κανονικότατα πρωταθληματάκι. Σουηδία, η οποία είναι στο Μουντιάλ βέβαια. Το
ξεχνάμε αυτό. Είχαμε τίποτα αυτές τις ημέρες. Μπα, έχουμε μόνο το Σαββατοκυριακό. Έχουμε σήμερα και μετά κιόλας, ούτε καν. Και σήμερα 31-3 έχει ένα μάτς. Μας τρελάνεις τώρα εδώ να δώσουμε κανένα αποτέλεσμα για να βγάλουμε, για να βγάλουμε τη φόρμα του χορηγού. Άχρε σου ιδέα μας το χαλάς. Πάμε Νορβηγία όμως, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει. Και ας ελπίσουμε ότι κάτι έχουν. Αλλιώς θα μείνουμε στα τα του ποσοστά του τέτοιου. Αυτή το διακόπτω. Τι έχει ρε παιδιά για το διακόπτω το πρωταθλήμα σας? Καμιά αργία ή και δεν την ξέρουμε? Ούτε και εκεί έχουμε πρωταθλήμα για αυτές τις αγωνιστικές ημέρες. Οκ ρε παιδί, παρά αυτά η Ντερβέντ δεν είναι εδώ για να σε ενημερώνει και να μην σου γαλάει σε καμία περίπτωση την διάθεση. Παρ' όλα αυτά για το Μουντιάλ, όπως είπαμε, θα κάνουμε περιστατωμένη ανάλυση. Θα σας βγάλουμε τα πάντα. Μια μέρα την Παρασκευή, πριν ξεκινήσει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Κανονικότατα βλέπω εδώ και λέει: στην Άξο παίζει μπάλα ο Μανολάς. Σκέφτηκε το νησί του, έπαιξε μπάλα με τα φλαράκια του στην Άξο. Αλλά μένα μου θυμίζει τον παλιό, τον θείο, τον Κώστα Μανολά, που ποτέ δεν πήγε σε καμία προετοιμασία. Κάθε χρόνο ήταν από τα αγαπημένα μας σιριάλ το αν θα πάει στην προετοιμασία ο Μανολάς. Γιατί πήγαινε στην Άξο και το έριχνε στο ψαρεματάκι. Και τον περίμενε ο Ντούσαν Μπάιβιτς και δεν ερχόταν και μαλώνα και κάνα και ράνανε. Αλλά εν τέλει τον έπαιρνε στην αποστολή. Στα βήματα του βάδισε για πολλά χρόνια ο Ράφικ Τζιμπούρ. Τι ωραία εκείνα τα χρόνια. Άμα ήθελες, έκανες προετοιμασία. Πάλι κάποιοι παίχτες προσπαθούν να το αποφύγουν. Ενίοτε. Ένα επίσης από τα πολύ ωραία. Κλείσε τα παλαιότερα. Κλείσε των προετοιμασιών. Είχε τότε και φοδίαζε με πάρα πολύ κλισέ, ότι ο Ντούσαν Μπάιβιτς δεν ήθελε να χάνει ποτέ στο τάβλι, ούτε κάθε εξής. Θα έρθει και αυτή η εκπομπούλα, αλλά μετά, όταν ξεκινήσει. Τώρα έχουμε προμουντιαλική περίοδο, επισήμως νομίζω από την προηγούμενη εβδομάδα, όπου. Όχι, την προηγούμενη εβδομάδα, προχθές που είχαμε τον τελικό του Champions League, που σήμανε την λήξη των υποχρεώσεων σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Εμείς θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Φτάνουμε και προσεγγίζουμε τις 7:30. Λόγω επειδή όμως εδώ στεντόριο, αγέροχο, παραμείνει για ένα δυνατό μισαωράκι να σας κρατήσει συντροφιά. Εσείς μάλλον δεν πηγαίνετε πουθενά, μπορεί και να πήγατε τώρα. Τι να κάνουμε ρε παιδί μου. Όλα συμβαίνουν, όλα μέσα στη ζωή είναι. Τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα, παίρνουμε τις ανάσες μας για να έρθουμε να φορτσάρουμε στο κατοστάρι της εκπομπούλας μας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τελευταίο μισάωράκι του Λόγω Επιθή. 7:35 πρώτα λεπτά. Δεν τραβάει η ομάδα σήμερα. Τι να πούμε κι εμείς που είμαστε σχεδόν με ανύπαρκτο ύπνο και αγωνιστικές βραδινές υποχρεώσεις. Προετοιμασίες, ξεπροετοιμασίες, σαν τους παίκτες του Μουντιάλ αισθάνομαι. Ούτε ίχνος, ούτε ικμάδα ξεκούρασης. Από το ένα γήπεδο, από το ένα τερέν στο άλλο. Μια μέρα θα σας πάρω μαζί μου να ξενυχτήσουμε, να δείτε πως είναι η ζωή. Να κάνουμε, τα έχουμε και αυτά. Δεν δικαιολογούμαστε, δεν απολογούμαστε. Σφίγγουμε τα δόντια και παίζουμε. Εδώ στον Λόγο Επίδικο, στο Λίμπερο 107,4, στη δεύτερη μας ώρα. Με τις σημαίες ψωμιάδη συντροφιά. Σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβα Ραπανό. Ψηφιακές εκτυπώσεις επανή. Λογότυπα επιχειρήσεων, Banner Street Flags και Beach Flags. Τη Βασιλέως Ηρακλείου, δέχεται στο τηλέφωνο 231-0532-000 και 231-0287 και 3 οκτάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την σταθμάρα μας. Μια λιγουλάκια ακόμη όσο θα είμαστε εδώ στους εθέρες. Γερμανός λέει ταξιτζής. Στα νέα της Taxiway, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, μέχρι να συνδεθούμε με την αγαπημένη μας εταιρεία. Χρέωσε λέει 1022 ευρώ σε κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια. Αυτό είναι τα ρήφα. Είναι αυτό που ονειρεύεται νομίζω κάθε επαγγελματίας οδηγός. Καθώς περιμένει στην πιάτσα να κάτσει μεγάλη κούρσα, να μπω εγώ και ακούσει Σταυρούπολη, αχ, βαχ, βντά τέτοια. Λέει που πας με το 5 ευρώ, 6 ευρώ. Λέμε τώρα, άμα το πάρεις και άμα το πάρω, ενίοτε αν δεν έχει.
στη λεωφορεία τα παλιά τα χρόνια, πήγε και μέχρι το Βαρδάρι, υπολόγιζα και αχ, τσουκουτσούκου να βγει το πενταευράκι, αχ, πιο πίεσο πάρε. Και αυτά, δεν είμαι και γνωστός, δεν είμαι και κορυφαίος Έλληνας τραγουδιστής να πληρώσω κι εγώ μια κούρσα 1022 ευρώ. Η οποία μπορεί να στοιχίζει, αν είσαι τουρίστας και έρθεις στην Ελλάδα, και να πάρεις το ταξί από το αεροδρόμιο, να έρθεις καμιά Αριστοτέλους κάπου εκεί. Γιατί έχουν παρουσιαστεί αυτά τα φαινόμενα. Δεν κατηγορούμε τώρα κανέναν, αλλά λέμε. Αναφέρουμε γενικότερα ειδησιογραφία. Για διαδρομή λέει 575 χιλιόμετρων. Και δεν την αναγνώρισε κιόλας. Α, σε Γερμανία είδες, δεν μας αναγνωρίζει κολυφαίες Ελληνίδες τραγουδίστριες. Κάτσα πάρουμε τη γραμμούλα και θα αναλύσουμε το ζήτημα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, πώς είμαστε. Καλά, καλημέρα. Μια χαρά, εσύ. Μια χαρά. Σ' ακούμε. Πολύ ωραία. Αυτό θέλαμε να ακούσουμε. Ότι ο φίλος μας είναι μια χαρά, έτσι. Άμα είσαι εσύ μια χαρά, είναι σαν να είμαστε και εμείς, ανεξαρτήτου διάθεσης. 2-31-0-287-38 η επικοινωνία μας. Χρησιμοποίησε, λέει, ταξί για να διανύσει μια διαδρομή 575 χιλιόμετρων, σχεδόν σαν να πηγαίνει όχι στην Αθήνα. Τώρα το 504 χιλιόμετρα, παρένθεση. Πλέον έχει αλλάξει. Νομίζω ότι έχει μειωθεί η απόσταση με την παράκαμψη, με την βελτίωση των οδικών αρτηριών. Ήτι δηλαδή με τα τούνελ των Τεμπών. Δεν είναι ακριβώς 504 χιλιόμετρα. Πρέπει να έχουμε πέσει πάνω στα 500 στην απόσταση με την Αθήνα. Οπότε 575, σαν να πηγαίνει Σαλονίκη, Κόρινθο, λέω εγώ ένα. Έτσι εδώ, ναι. Ο ταξιτζής, λέει, έκπληκτος διαπίστωσε μετά το τέλος της κούρσας ότι η κυρία που κάτι του θύμιζε και πλήρωσε τον ποσό των 1022 ευρώ ήταν η Ελληνίδα τραγουδίστρια που κατέκτησε τον κόσμο. Πρωταθλήτρια τραγουδίστρια, κυρίες και κύριοι, Βίκυ Λέανδρος. Καταρχήν μάθαμε ότι ζει Βίκυ Λέανδρος. Καλά να είναι, γερή να είναι. Σώμα, καμιά 80 πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή. Η Ελληνίδα βαρώνη της pop, γιατί νομίζω είναι και βαρώνη στην πραγματική της ζωή. Βρέθηκε σε δύσκολη θέση όταν ενημερώθηκε ότι κυρώνει την πτήση της που θα τη μετέφερε από την Κολονία στο Βερολίνο. Γίνεται μόνο στην Ελλάδα οι ακυρώσεις. Η Λέανδρος έπρεπε όμως να πάει σε μια συναυλία. Έτσι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε να πάρει ένα ταξί από το αεροδρόμιο για να φτάσει έγκαιρα στον προορισμό της. Γιατί είμαστε και άπλα, να πούμε ως Έλληνες. Θα το πάρουμε το ταξάκι μας, να στερηθούμε. Και μπήκε, λέει, στο ταξί του 44χρονου Μπάρχαμ Χαμασαχλίκ. Τα γαρά Μπάρχαμ σου κάτσε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Νομίζω ότι τραγουδίστρια δεν είναι Βίκυ Λέανδρος. Την είπαμε μόλις τώρα. Ναι, επειδή σε κόπτω το ίντερνετ τώρα. Α, είδες. Δεν έχεις επαφή εδώ. Ναι, ναι, εννοείται. Μα το κρατούσα για αγωνία, δεν ήταν. Ήθελες να μας κάνεις spoiler. Έτσι, σαν το survivor. Έτσι. Αλλά αυτό, να, κι εγώ 500 πόσα έδωσε, 1022. Αυτή λέει είχε μια συναυλία, κάτι τέτοιο. Μόλις το είπαμε και αυτό. Γι' αυτό το είπες. Τι έμεινε να πω εγώ, ρε φίλε. Αφού διαβάζω την είδηση, παιδί μου, τώρα εδώ και την σχολιάζουμε. Εντάξει, τα περισσότερα λεφτά που έχω δώσει σε ταξί μπορεί να είναι 10 ευρώ. 1022 έδωσε. Έχω δώσει αρκετά λεφτά σε ταξί, κοντά σε 50-60 λίρες. Άλλο στην Αγγλία, για την Ελλάδα μιλάμε για την κούρσα που έχεις πάρει. Πήρα ταξί από το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ μέχρι το Λάνκαστερ που ζούσα. Μάλιστα. Γιατί δεν είχε τρένο εκείνη την και ώρα. Πόσα πλήρωσες? 50-60 λίρες, κοντά στις 30.000 δραχμές. Ωραία, απλά, ρε Ελληνάρα. Και έλεγε τότε στις ειδήσεις. Πήγα να πάρω τον πατέρα μου, ρε. Και στις ειδήσεις και στα site έλεγε γνωστός Έλληνας φοιτητής πλήρωσε το αστρονομικό ποσό των 60 λίρων. Καμάκι φοιτητής. Ε? Καμάκι φοιτητής. Μ' αρέσει που βάζεις μια διπλή ιδιότητα. Εντάξει, έτσι. Καμάκι φοιτητής, άμα ήσουν στην Γαλλία, δεν θα κοβόταν αυτό. Πήγα να πάρω τον πατέρα μου το αεροδρόμιο και δεν είχε βράδυ και δεν είχε τρένα εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Στην Ελλάδα πόσα έχεις δώσει για κούρσα, ή δεν παίρνεις εδώ? Στην Ελλάδα δεν παίρνω και πολύ ταξί, αλλά δεν έχω δώσει και πάρα πολλά ποτέ. Είδες τι φτηνό μέσο πλέον έχει γίνει. Αν και έχω φύρω ταξιτζί, οπότε με πηγαίνει τζάμπα. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Πουλάκι μου, τι προνόμιο είναι αυτό. Και είναι ανοιχτό πανεπιστήμιο. Έτσι. Εγώ δεν θα ξεχάσω μία φορά στη ζωή μου, η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου, και συμβεί πέρυσι. Είμαστε στο στούντιο με την Κατερίνα τη Βουγιούκα, έβρεχε. Θυμάμαι αυτό. Κάτι λέγαμε για ταξί και ήρθε ένας επαγγελματίας, καλή του ώρα, αν μας ακούει εδώ, του στέλνω τα χαιρετίσματά μου, και με πήρε και με πήγε σπίτι τζάμπα. Συγκινήθηκα. Νομίζω ότι. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Εκεί έφτασα στο απόγειο της καριέρας μου, αφού κατάφερα να επιτύχω τέτοια παροχή. Δεν έχω ανάγκη σε τίποτα άλλο. Και μια φορά με έχει κεράσει ένας παλιός μου συμμαθητής μια κούρσα που με πέτυχε τυχαία μέσα στο ταξί. Και μου λέει εντάξει, έκανα ότι δεν έχω λεφτά, ότι αυτά ψηλά θα σε πω. Έβαζα τα χέρια στην τσέπη και δεν έβαζα τίποτα. Μια άλλη φορά ένας χωριανός που μου είχε πάρει και μου είπε άσε, έβαλα λεφτά στην τσέπη, λέω δεν θα πιάσω τίποτα.
οπότε, είμαστε τζάμπα, είσαι, ναι, οπότε λέω θα το αποφύγω, αλλά κατά λάθος έπιασα λεφτά. Οπότε αναγκάστηκα και του τα έδωσα. Κατάλαβες. Ενώ θα μου την κερνούσε την κούρσα, αλλά ναι, εγώ το γίδι βρήκα λεφτά μες στην τσέπη που πίστευα ότι δεν είχα. Ναι, αυτές είναι. Καλά, θα πρέπει να γράψω ένα χειρίδιο της κούτρας κάποτε εδώ για να εφοδιάσουμε τον το κόσμο. Το παλιό καλό καιρό. Έτσι, με τεχνογνωσία. Να είσαι καλά, φίλε μου Κρίς. Ιστορίες μέσα από τα ταξίζ. Όταν φτάσουμε στο επίπεδο της Βίκης, της Λεάνδρου, θα μπορούμε και εμείς να είμαστε άπλες και να παίρνουμε και να πηγαίνουμε στις διαδρομές μας, στα live μας, το ένα μας, το άλλο μας. Ένας άλλος ταξιζής κάποτε μας είχε πάρει στο δρόμο γιατί περιμέναμε το κτέλ και λέει λάτε μέσα να πούμε μούχτι αυτά και τέτοια. Κύριο, το γενικότερο ωραίες καταστάσεις. 1022 ευρώ, ωραία φίλε μου, μου ένας οδηγός από το Κουρδιστάν ή το αυτό. Κάτι μου θύμιζε, έδειξε το ταξίμετρο. Φαντάζω τώρα την αγωνία αυτό να γράφει. Στο τέλος, ας πούμε, σε πει δεν έχω. Και τι κάνεις εκείνη την περίπτωση, δεν κάνεις τίποτα. Τρως την πιστόλα. Και αυτό είναι πάρα πολλές φορές περιπτώσεις. Για να μην λέμε μόνο από τη μία πλευρά τα στραβά και από την άλλη για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς, ότι πόσες φορές έχουν φάει πιστόλα από επαγγελματίες του. Εμείς μπορεί να είμαστε κουτραδόροι, αλλά δεν είμαστε πιστολέρο. Αυτό για να μην παρεξηγηθώ. Που επαγγελματίες του είδους λέει: Θα γράψει, τι άμα κάνει. Ας πούμε, άντε, φέρει και την αστυνομία σιγά το να ασχοληθεί. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Νομίζω ότι Κούτρας Κουτραμανίδης μπορεί να είναι ότι πρέπει να σε ναι, εντάξει. Μία δεύτερη ιδιότητα. Α, μπράβο, λοιπόν. Επειδή και εγώ. Έχω δουλέψει ταξί, έχω κάνει και εγώ κάποιες τέτοιες αγαθοργίες. Εννοείς να πάρεις κάποιον, ας πούμε, τζάμπα κούρσα. Ναι. Τζάμπα κούρσα, τζάμπα κούρσα τη διάλεξε αυτός, έτσι. Την έκανε δηλαδή με λαφρά πηδηματάκια. Κάτσε που περίμενα να ανέβω πάνω στο σπίτι να σε φέρω τα λεφτά και κάτι τέτοιο. Σοβαρά. Εντάξει. Ναι, και εγώ λόγω καλή της πίστης, ο αγαθός. Το πρώτο καιρό βέβαια, έτσι. Κάτι θα ήμουν και περίμενα. Τι περίμενε, δεν μπορεί να έρθει, φίλε. Μάλιστα. Εντάξει, τι να κάνεις. Δεν μου λες, έχεις γράψει ποτέ τίποτα παραπάνω. Έχεις γράψει ποτέ τίποτα παραπάνω, κλειστά αυτά και τέτοια. Βλέπεις κανένα τουρίστα, κανένα αυτό, κανένα έτσι. Όχι. Τέτοια δεν είναι. Εγώ δεν το διέγραψα ποτέ. Α, έτσι. Τίμιος, γι' αυτό και εγκατέλειψε το επάγγελμα. Ακριβώς. Τιμιότητα το πάλι. Έτσι. Τιμιότητα που. Λοιπόν, μόνο μια φορά θυμάμαι μια φάση τότε την οποία. Θελημένα εγώ, εκεί στην Μπότσαρη με Δελφόν. Δελφόν, Μπότσαρη Δελφόν ένα... αυτό, ναι, έτσι. Ναι. Ένα σεισμό με μια κοπέλα σε μιλικότιμη κατάσταση. Σπήρα και τους πήγα εδώ στο γεννηματά, ανάβοντας και τα λάρμου και τέτοια και κορυναρίσματα και τόνο άλλο, έτσι, και ζήμισε ώρα την νύχτα. Μάλιστα. Ένα σε καλά, σε ευχαριστούμε. Φιλιά. Έστω και στο 90, κυρίες και κύριοι, αποκτήσαμε παρέα στο στούντιο. Πού είστε, βρε, σας έβαλα και αργά να έρθετε κιόλας για να μου ξυπνήσετε και ήρθατε και πιο αργά από το αργά. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι έχει ο αγώνας, έτσι έχει το κίνημα. Αν δεν πιεις φραπέ, ναι, μιλάτε. Καθίστε όμως κοντά στο μικρόφωνο για να μιλήσετε και να ακούσετε. Κανονικά, εγώ σας έχω ανοιχτούς. Τι κάνουμε, παιδιά, πώς είμαστε. Κάτσε πιο κοντά στο μικρόφωνο. Όλα τα έχω ανοιχτά. Πιάστε από ένα μικρόφωνο, είστε τρεις. Οπότε και εσύ μπορείς να κάτσεις εδώ δεξιά. Μην αγχώνεστε, αυτά ακούγεται καλύτερα. Τι λέει, πώς είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Χαθήκαμε στην πολυκατοικία εδώ πέρα. Εντάξει. Είναι δύσκολα. Λοιπόν, έχω τα παιδιά από το Φεστιβάλ των Ανενερέσεων. Το οποίο ξεκινάει, δεν κάνω λάθος, αύριο. Αύριο τριήμερο. Ναι, μπορείτε να τα πείτε καλύτερα εσείς ως οργανωτέ, διοργανωτέ, για να ενημερωθεί και ο κόσμος, κάποιος που ενδιαφέρεται να σας επισκεφτεί. Είναι το Φεστιβάλ Ανερέσεις, το οποίο ξεκινάει αύριο στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτό που είναι, γιατί το είδα κι εγώ. Ποια είναι τα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία? Είναι δυτικά αρκετά, είναι δηλαδή εκεί που περνάς, ας πούμε... Είναι μετά τη Βίλκα, ας πούμε. Στη Βίλκα. Στη Βίλκα ακριβώς. Εκεί. Ναι. Ωραία. Αύριο λοιπόν ξεκινάει το Φεστιβάλ Ανερέσεις 2018. Στην Παρασκευή 1η Ιούνιου δηλαδή έχουμε να πούμε λίγο και πιο αναλυτικά το πρόγραμμα. Βεβαίως. Το πολιτιστικό. Στην πρώτη σκηνή έχουμε τους Νταουλίστας, τη Φωτεινή Βελεσιώτου και τους Λάργκο. Και στη δεύτερη σκηνή έχουμε Τζόνι Καρμπονάρας, Bone Rave και Nobody Jay. Και το Σάββατο 2 Ιούνιου στην πρώτη σκηνή έχουμε The Antelopes, Rationalistas, Social Waste και SKG's Double Alliance. Και στη δεύτερη σκηνή έχουμε Βαριασόνες Φλαμένκας και Ρεμπέτικο Λαϊκό Γλέντι με Νέτα Στικέτα και Βουκολική Διαταραχή.
Αυτό το φεστιβάλ είναι ένα φεστιβάλ το οποίο συνολικά υπάρχει και στην πόλη μας για εδώ και αρκετά χρόνια. Θέλουμε συνολικά να δείξουμε ένα θετικό αντιπρόταγμα σε όλη αυτή την εμπορευματοποιημένη, στον εμπορευματοποιημένο πολιτισμό που υπάρχει γύρω μας. Δεν έχουμε και εταιρείες, ας πούμε, ή χορηγούς κτλ. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο το στείλουμε από μόνοι μας και αυτό η συνολική μας λογική είναι ότι θέλει να προβάλλουμε κάτι το διαφορετικό. Ανοίγει τις πόρτες τους. Δεν πειράζει. Εγώ να δεις σαρδάμ κάνω. Μην τα χωριέσαι. Και εγώ πληρώνομαι κιόλας για κάνω σαρδάμ. Αυτό ανοίγει τις πόρτες του αύριο και πραγματικά περιμένουμε το πρώτο. Ποιο είναι κατά σειρά, πόσα χρόνια διεξάγεται? Νομίζω ότι το πρώτο που έγινε συνολικά, δεν ξέρω αν ήταν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, είναι το 2003. Και τώρα συνολικά το φεστιβάλ αναιρέσει σαν θεσμός, πανελλαδικά τουλάχιστον, μετράει εδώ και 15 χρόνια. Μια 15 αιτία μάλιστα, οπότε ουσιαστικά έχει γίνει και λίγο θεσμός. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι στις αρχές του Ιούνιου πηγαίνουμε αναιρέσεις. Μάλιστα, για να καθορίζουμε το πρόγραμμα. Το κάνατε και δεν έχει και Μουντιάλ και όλες, μια χαρά. Ξέρετε τι κάνετε. Είναι και ευρύτερο project. Έχει και, ας πούμε, περιοδικό, άλλες εκδηλώσεις μέσα στη χρονιά τέλος πάντων. Έχει και το κάμπινγκ. Γενικά δεν είναι μόνο το φεστιβάλ. Αυτό μέσα στο καλοκαίρι όλες αυτές οι δραστηριότητες. Και το χειμώνα, ας πούμε, σε επιμέρους χώρους. Δηλαδή και στην πόλη έχει λες και αναιρέσει από φέτος ξανά, ας πούμε. Και γίνονται διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικές και τέτοια πράγματα. Το κάμπινγκ που είναι, το κάμπινγκ τώρα. Κάθε χρόνο το ψάχνουμε γιατί δεν υπάρχει δημόσιος χώρος τώρα. Κατάλαβες, δημόσιο κάμπινγκ. Ναι, δημόσιο κάμπινγκ. Οπότε προσπαθούμε γενικά να βρίσκουμε ένα κάμπινγκ, συνήθως το οποίο είναι παρατημένο, ας πούμε, δημόσιο παρατημένο, για να το φροντίσουμε οι ίδιοι. Αλλά πλέον είναι πολύ δύσκολο, όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί. Ναι, ισχύει. Έχει ένα στην επανομή, από ό,τι ξέρω. Ναι, το ψάχνουμε τώρα πανελλαδικά και όλα, ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα που βρισκόμαστε. Και είναι παρόμοιο, δηλαδή εμείς το. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, ναι. Κατά τα άλλα, τι άλλο περιλαμβάνει, ας πούμε, πολιτικές εκδηλώσεις μέσα το φεστιβάλ? Πολιτικές έχει την Παρασκευή, νομίζω, είναι. Σχετικά με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα το ποδόσφαιρο. Α, έχουμε τέτοια εκδήλωση. Ναι. Δηλαδή, άπτεται και τη θεματολογία μας. Με ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Ο τίτλος είναι Against Modern Football, αθλητισμός και οπαδισμός. Ομιλητές έχει το Σάββατο Κοφίδη. Σοβαρά. Ναι. Μεγάλος, τεράστιος. Τι ώρα είναι αυτό, τι ώρα είναι αυτό? Αυτό είναι απόγευμα 6-7, ας πούμε. Βολεύει. Είναι ένα μέλος της διδακτικής ομάδας Χούμπα. Πολύ ωραίο περιοδικό. Ναι. Και ένα μέλος από εμάς, τέλος πάντων, που ασχολείται κατά κάποιον με τον αθλητισμό. Και τη δεύτερη μέρα είναι. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι. Να το διαβάσω λίγο. Ναι, δεν είναι. Πρώτη μέρα είναι σε 6.30 ώρα. Ναι, και τη δεύτερη μέρα ο τίτλος της εκδήλωσης είναι. Ο κοινός μας αγώνας σας ηγεί στα πολυβόλαρους. Τέλος πάντων, είναι αντιπολεμική εκδήλωση. Έχει και διεθνείς συμμετοχές. Αυτό την ίδια ώρα. Είναι και αυτή η εκδήλωση. Και με όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Καλά, ναι, πολλά γίνονται. Δεν θα έλειπα, ας πούμε, από ένα πολιτιστικό φεστιβάλ μια εκδήλωση όσον αφορά όλη αυτή την κατάσταση. Αν θα με βόλευε περισσότερο να ήταν η εκδήλωση για το ποδόσφαιρο το Σάββατο. Γιατί έχω ένα γάμο εκεί, παίζω. Σε ένα γάμο στο Block 33. Οπότε θα μπορούσα να έρθω πιο νωρίς, ας πούμε, να το παρακολουθήσω. Αλλά όχι. Εντάξει, πλάκα κάνω. Ναι, 6-6.30 ώρα, μια χαρά. Πιθανότητα. Κουλούπια θα έχει, βέβαια. Εντάξει, αουτάν. Με αουτάν θα πουλιστείς και που δεν έχεις στην πόλη κουνουπάκια. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το λίγο το σουβλάκι, αυτά και τέτοια δεδομένα. Τα καλύτερα πάντα. Τα λέμε αυτά στα αριστερά, τα φεστιβάλ. Εκεί πάντα τα. Πού τα βρίσκεται, δεν έχω καταλάβει, ας πούμε, τόσα χρόνια. Είναι μυστικό. Πώς θα έρθει η επανάσταση, μωρέ, άμα δεν αποκαλύψετε τα μυστικά στο λαό, ας πούμε. Κανονικότατα. Για όσους δεν έχουν επισκεφτεί ή δεν το έχουν πράξει ποτέ. Είναι και αυτό μία μικρή παράμετρος, έτσι την λέμε χαριτολογώντας. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο γενικότερα. Εδώ είναι το μικρόφωνο ανοιχτό. Εμείς τελειώνουμε σιγά σιγά γι' αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι τα περισσότερα. Ναι, αργήσαμε κιόλας λίγο. Πάμε και για στήσιμο τώρα καρφί. Όχι, έχει αυτά τα κουβαλήματα τα έτσι. Αυτά. Ναι. Ποδόσφαιρα τέτοια βλέπετε καθόλου? Βλέπουμε, ναι. Εξού μάλλον θα είναι δικιά σας
η προτροπή στην εκδήλωση. Γιατί γενικότερα, εντάξει, εγώ έχω ένα θεματάκι, ας πούμε. Τώρα θα σας δείξω συζητήματα αριστερό τέτοιο. Ότι γενικότερα, ας πούμε, το ποδόσφαιρο είναι έξω από το κίνημα, από τους αγώνες, από τις ιδεολογίες, που είναι ένα στοιχείο, ας πούμε, της κοινωνίας που συσπηρώνει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Και αφορά και τις ζωές μας και πολύ ποικίλα. Και βλέπω ότι τώρα, έστω και εσχάτως, μπαίνει μέσα σε μια διαπραγμάτευση, σε μια λογική, σε μια τέλος πάντων συζήτηση. Όπως η δικιά σας εκδήλωση, Φερρυππίν. Γιατί μέχρι τώρα ήταν ένα σημείο που δεν το αγγίζανε, ας πούμε, οι οργανώσεις, οι παρατάξεις, οτιδήποτε. Ισχύει. Γενικά, έχει σχέση, ας πούμε, και με το πόσο... Δηλαδή, εμείς προφανώς δεν το δούμε από κάποια οπτική μιας ομάδας και ούτε καθεξής. Ναι, σίγουρα. Θα το δούμε από την οπτική του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου, τέλος πάντων. Και γενικότερα και του αθλητισμού και για εμάς τους ίδιους, παιδί μου, κατά πόσο και εμείς ασχολούμαστε ενεργά ή όχι με τον αθλητισμό γενικότερα. Αλλά και πώς θέλουμε να βλέπουμε τις ομάδες μας σήμερα, κατά κάποιον τρόπο. Mm-hmm. Νομίζω ενδεχομένως να υπάρχει μια γενικότερη δυσαρέσκεια από τον κόσμο για την τροπή που μπορεί να έχει πάρει. Όχι το ποδόσφαιρο σαν θέαμα, αλλά το ποδόσφαιρο σαν διοικητικά, τέλος πάντων. Έτσι, εγώ που βλέπω και λίγο Champions League και τέτοια πράγματα, mm-hmm. και σε επίπεδο UEFA και σε επίπεδο στην Ελλάδα, ας πούμε, σίγουρα κατά κάποιον τρόπο. Αυτό δηλαδή, ένα τέτοιο προβληματισμό θέλουμε να βάλουμε σήμερα, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό κάπως. Μάλιστα, παιδιά μου, ωραία. Επαναλαμβάνουμε αύριο από τις 6, ας πούμε, τις πολιτικές εκδηλώσεις. Αύριο στις 6.30 είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση. Είναι διήμερο, μάλλον, εγώ έκανα λάθος. Είπα τριήμερο στην αρχή. Διήμερο. Είναι Παρασκευή, Σάββατο. Ναι. Να τα επαναλάβω μια στιγμή. Βεβαίως, βεβαίως. Αύριο ξεκινάει το φεστιβάλ σε 6.30 ώρα με την εκδήλωση Against Modern Football. Με ομιλητές τον Σάββα Κοφίδη, τον Βαγγέλη από τη συντακτική ομάδα περιοδικού Μάμπα και τον Γιώργο Αγαπητό, που είναι μέλος, ας πούμε, κομμάτι των ενεργέσεων. Mm-hmm. Ο κοινός μας αγώνας θα συγγείσει τα πολυβόλα τους. Είναι το Σάββατο 2 Ιουνίου, 6.30 ώρα η πολιτική εκδήλωση. Αυτές είναι οι δύο εκδηλώσεις που έχουμε και προφανώς υπάρχουν και περίπτερα στο χώρο με διάφορα άλλα ζητήματα και θέματα τα οποία ανοίγουν συνολικά, καταπιάνονται με διάφορα ζητήματα. Και για το πολιτιστικό πρόγραμμα, την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, στην πρώτη σκηνή έχουμε τους Νταουλίστας, τη Φωτεινή Βελεσιώτου και τους Λάργκο. Στη δεύτερη σκηνή έχουμε τον Τζόνι Καρμπονάρας, Bone Rave, Nobody J. Το Σάββατο έχουμε The Antelopes, Rationalistas, Social Waste, SKG, Double Alliance. Και στη σκηνή 2 έχουμε Βαριασόνες Φλαμένκας και Ρεμπέτικο Like Old Lady με τους Νέτα Σκέτα και Βουκολική Διαταραχή. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ελπίζω να προκύψουν πραγματάκια μέσα από όλη τη διαδικασία και τη δραστηριότητα. Εμείς θα σας εγκαταλείψουμε, θα σας ευχαριστήσουμε. Καλή ευκαιρία να επισκεφτείτε και το φεστιβάλ, να κάνετε μια βολτούλα Παρασκευή, Σάββατο. Δεν ξέρω τι άλλο. Ξεκινάει το φεστιβάλ βιβλίο, δύσκολα σας βέβαια, σίγουρα θα έχει βροχή. Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε προβλέψει. Ναι. Είναι ένα ζήτημα εδώ δικό μας της πόλεως. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εμείς σας εγκαταλείπουμε. Σας ευχαριστούμε, σας φιλούμε. Τα ξαναλέμε αύριο στις 6. Φιλιά, τσάω.